Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος, ο Γιάννης Χατζησαλάτας, εκπρόσωπος τύπου εφοριακών στις 5, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο δικηγόρος. Σε λίγο θα αναλύσουμε όλες τις αλλαγές σε φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει ο δρόμος για μια αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους μετά την υιοθέτηση από τη Βουλή του πακέτου πολιτικής που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομίας, Ανίκα Μπράιτχαρτ, πρόσθεσε δε ότι η Επιτροπή καλωσορίζει το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο από τη Βουλή με 153 ναι από τη συμπαγή όπως φάνηκε κυβερνητική πλειοψηφία. Στην ψηφοφορία επί της αρχής υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ κατά η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών. Τη στήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών είχαν τα άρθρα 70 και 71 που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα αγροτικά εφόδια και την κατάργηση του αφορολόγητου των βουλευτών. Με το αποτέλεσμα και της σημερινής ψηφοφορίας, η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα. Τώρα είναι η μπάλα στο γήπεδο των δανειστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή. Όπως πρόσθεσε, είναι πλέον η σειρά των δανειστών να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις τους στο ακέραιο, όπως κάναμε κι εμείς. Με το αποτέλεσμα και της σημερινής ψηφοφορίας, η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα. Τώρα είναι η μπάλα στο γήπεδο των δανειστών. Είναι η σειρά τους να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις τους. Στο ακέραιο όπως κάναμε και εμείς. Αναμένουμε και δικαιούμαστε από τη συνεδρίαση του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας μία απόφαση για την ρύθμιση του ελληνικού δημόσιου χρέους που θα είναι αντίστοιχη των θυσιών του ελληνικού λαού. Σε σύγκρουση μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, με αιχμή την οικονομία, εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο με τον Πρωθυπουργό να καταλογίζει στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια διέξοδη στρατηγική και τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να υπογραμμίζει πως δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πολιτική απάτη. Συνεχίζουμε να παλεύουμε και θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις δυσκολίες, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις θυσίες, παρά τον οριμαγδό και τον καθημερινό επικοινωνιακό πόλεμο κατά βάθος, ξέρει ένα πράγμα. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι σκοπό έχουμε. Ξέρει ότι δεν είμαστε αλάνθαστοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ξέρει ταυτόχρονα ότι δεν είμαστε ούτε προφυρογέννητοι, ούτε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε παιδιά της διαπλοκής. Και δεν έχουμε δίπλα μας, στον πολιτικό μας βίο και στην πολιτική μας διαδρομή, ούτε τη Siemens, ούτε την Novartis, ούτε τα εξοπλιστικά, ούτε τις λίστες της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα δεν ψηφίζετε τα αντίμετρα ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Ενώ την ίδια στιγμή καταθέτεται τροπολογία για άλλα αντίμετρα που δεν έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Εσείς που το Δεκέμβρη καταψηφίζατε λέγοντας ότι η μη συνεννόηση με τους δανειστές θέτει τη χώρα σε κίνδυνο. Ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Προσπαθούν μάλιστα να μας πείσουν ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι περισσότερα και βαρύτερα από τα ισόποσα θετικά. Και όταν ακούω εδώ και πολύ καιρό αυτή τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε, μου έρχεται στο μυαλό ένα quiz που μας έβαζαν όταν ήμασταν μικρά παιδάκια στο σχολείο και μας λέγανε τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι.
Είμαι σίγουρος, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν θα απαντούσατε σωστά σε αυτό το quiz όταν ήσασταν παιδί. Μάλλον φοβάστε, γιατί δεν ξέρετε τι ξημερώνει. Γιατί η ιστορία σας στα χρόνια των κυβερνήσεών σας και της λαϊλασίας και της χρεοκοπίας είναι γεμάτη με σκάνδαλα, είναι γεμάτη με μίζες, είναι γεμάτη με ρεμούλες, είναι γεμάτη με θαλασσοδάνεια, είναι γεμάτη με συγκαλύψεις. Αυτό είναι που σας βάζει σε πανικό και φέρεστε σαν ξεβουβουλιασμένα κοτόπουλα. Εμείς ανοιχτά, δημόσια, καθαρά, μπορώντας να κοιτάμε στα μάτια τους Έλληνες πολίτες, προχωράμε. Και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Διεκδικήσαμε εντολή τετραετίας με κύριο στόχο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και θα το πετύχουμε. Με δεύτερο κύριο στόχο να φέρουμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο δικαιοσύνη και θα το πετύχουμε. Και τρίτο σημαντικό στόχο να σχεδιάσουμε διαφορετικά το μοντέλο της ανάπτυξης, της παραγωγικής συγκρότησης της χώρας. Και λυπάμαι που δεν θα συμβάλλετε σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και μεγάλες θεσμικές τομές θα κάνουμε και μεγάλες αλλαγές θα φέρουμε στον τόπο και το 2019 δυστυχώς σε δύο χρόνια από τώρα θα είσαστε για κλάματα. Σας καλώ, εάν σας έχει απομείνει ελάχιστη πολιτική ευθυξία, να κάνετε αυτό που κάνατε το 2015. Αφού ψηφίσετε μέτρα και αντίμετρα, να παραιτηθείτε. Και δώστε εκ νέου το λόγο στον κυρίαρχο λαό, όπως είπατε το 2015. Αλλά κύριε Τσίπρα, δεν θα το κάνετε. Γιατί ξέρετε πως όταν ανοίξουν οι κάλπες, θα ανοίξει και η πόρτα της εξόδου σας από την εξουσία. Κομπάζετε για το χρέος όταν γνωρίζετε ότι δεν έχετε κερδίσει τίποτα καινούριο. Κύριε Τσίπρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα περιθώρια παρέμβασης στο χρέος είναι λίγο πολύ γνωστά. Και ήρθε η ώρα πράγματι οι δανειστές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Τους το λέμε σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Με απλά ελληνικά, ψηφίστε πρώτα και μετά βλέπουμε. Μη βάζετε λοιπόν τζάμπα τυράκι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουν ούτως ή αλλιώς για την καρέκλα, το κάνουν όχι για το χρέος. Κύριε Τσίπρα, είστε ικανός να βάλετε και σμόκινγκ στην παραλία για να μας καρέψετε τα νέα ψέματα που λέτε. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που ένας αριστερός, κύριε Τσίπρα, μεταβάλλεται σε αμοραλιστή εξουσιομανή, δεν υπάρχουν ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επαόριστον τα προνόμια της εξουσίας. Επιδιώκουμε μια αριστερή κυβέρνηση που θα παρεμβαίνει δίνοντας λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και την ενεργή συμμετοχή του ελληνικού λαού στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου που δεν θα μας επιστρέφει στην περίοδο του 2009, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στα μέτρα αλλά και τα αντίμετρα της συμφωνίας αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει το καθεστώς μνημονίων, δανεισμού και επιτροπίας, τόνισε η Υπουργός Εργασίας. Εμείς υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων σε δυσμενείς συνθήκες. Ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε μονόδρομο, ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε γιατροί και τεχνοκράτες που θα λύσουμε τα προβλήματα πάνω από τα λαϊκά στρώματα, αλλά θα πρέπει να μπούμε και να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται μια συντονισμένη αντιμετώπιση, χρειάζεται όμως να το κάνεις με τον ελληνικό λαό, να μπορέσεις να ενεργοποιήσεις όλο τον ελληνικό λαό για αυτό το διαφορετικό αναπτυξιακό σχέδιο. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην κάνετε τα αντίμετρα, θα κάνετε τα αντίμετρα, λέει ο Dijsselbloem. Προβλέπουμε 3,5% συν 1% οι συντάξεις, 4,5% θα πάρετε το 1%. Άρα υπάρχουν τα αντίμετρα αν είμαστε εντός του στόχου. Αν... Τώρα πώς θα γίνει, κύριε Χατζηδάκη, ο λόγος. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζηδάκη, επειδή θεωρώ είσαστε έξυπνος άνθρωπος, θεωρώ ότι είσαστε έξυπνος, η διακοπή σας που την κάνετε είναι μόνο για να μην γίνει συζήτηση. Σας το λέω ευθέως ότι διακόπτετε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Ήμουνα πολύ σαφής. Αυτό που μίσει την ψυχή σας. Αυτό τώρα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Χατζηδάκη. Τώρα θα...
Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, πολύ ψυχοπάθεια έπεσε εδώ μέσα σήμερα. Παλέψαμε μέσα σε συνθήκες που δεν τις ορίζουμε εμείς. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την κρίσιμη αξιολόγηση, για να μπορέσει η οικονομία να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει, να έχει το χώρο και το χρόνο για να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει, για να μπορέσει και η κοινωνία να έχει το χώρο και το χρόνο να εργαστεί σε ένα περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό προστατεύοντας κεκτημένα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν μιλάμε για success story. Στεκόμαστε με σεβασμό και με αγωνία απέναντι σε εσάς, τους βουλευτές, αλλά πρωτίστως απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες. Υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα γίνεται η πληρωμή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης με τίτλο «Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού». Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 1, η καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Άρθρο 2, κυρώσεις στον εργοδότη που παρεβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1. Επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του νόμου 3996 κάθετος 2011. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύως ορίζεται η 1η έκτου 2017. Στην πώληση τουλάχιστον 10.000 ακινήτων προχωρούν οι τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν πλέον ρόλο μεσίτη και πολιτή ταυτόχρονα. Ακίνητα που κατά κύριο λόγο βρίσκονται σε νησιά και ακριβές περιοχές και έχουν μπει σε λίστα με στόχο την πώληση, τη διαχείρισή τους. Ήδη, σύμφωνα με την Καθημερινή, έχουν επιλεγεί 10.000 ακίνητα τα οποία θα περάσουν υπό τον έλεγχο των τραπεζών είτε με αναγκαστικά μέτρα είτε με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών τους με στόχο τη διαγραφή χρεών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέρος του σχεδίου αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων μέσω διαχείρισης ακινήτων, τα οποία μπορούν να αποφέρουν κέρδη στις τράπεζες. Τις παγίδες που μπορεί να κρύβει ένας διακανονισμός με τις τράπεζες ανέφερε στην εκπομπή μας ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος. Δείτε στο απόσπασμα που ακολουθεί τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες στη ρύθμιση των οφειλών τους. Κάτι που αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματίες είναι αυτό που είπε η δέσμευση του λογαριασμού. Ακριβώς. Αντιμετωπίζω τώρα, μου έρχονται στο γραφείο ακόμα δεσμεύσεις λογαριασμών από τις τράπεζες, χωρίς καν καταγγελία της σύμβασης. Δηλαδή, πριν την καταγγελία και το κλείσιμο του λογαριασμού, πάνε και δεσμεύουν τους λογαριασμούς. Εκεί λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιούν ως όπλο, για να έρθω στην απάντηση της ερώτησής σας, για να πας σε μια υποχρεωτική ρύθμιση. Και σου λέει, εγώ θα σου αποδεσμεύσω το λογαριασμό, άρα θα μπορείς να πάρεις αργότερα POS και να προχωρήσεις να είσαι σύνομος, εάν υπογράφει με συγκεκριμένη ρύθμιση, που η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει τρεις βασικές παγίδες συνήθως και θέλω να τα προσέχουν οι δανειολήπτες. Η πρώτη είναι ότι αναγνωρίζει το χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο συνήθως είναι φουσκωμένο και μετά είναι πολύ δύσκολο να το προσβάλλει σε μια ενδεχόμενη ανακοπή ή σε μια άλλη διαδικασία δικαστική. Δηλαδή πρέπει σίγουρα οι δανειολήπτες να κοιτάνε ποιο είναι αυτό το χρεωστικό υπόλοιπο για το οποίο υπογράφουν και παρετούνται τη προσβολή του και μετά να διαπραγματεύονται τα υπόλοιπα. Άρα, ουσιαστικά, παγίδα, αν το αποδεχθώ αυτό, είναι και μια δέσμευση για μένα. Ακριβώς. Δεν μπορώ μετά να διαπραγματευτώ. Το έχω αποδεχθεί, λοιπόν. Η οποία θα με κυνηγάει συνεχώς και αν ακόμα, όπως είπαμε, πάμε και σε δικαστικό, είτε με τον νόμο Κατσέλη, είτε με μια διαταγή πληρωμής κάνοντας ανακοπή, θα έρθουν με αυτό το χαρτί, κραδένοντας το χέρι, ο δικηγόρος της τράπεζας και θα πει: έχει υπογράψει αναγνώριση του χρεωστικού υπολείπου της 18 Μαΐου. Εδώ λοιπόν, άρα πρέπει με μεγάλη προσοχή αυτό. Δεύτερον, η δεύτερη παγίδα είναι η χαμηλή δόση. Υπόσχονται οι τραπεζικοί υπάλληλοι και τηλεφωνικά αλλά και από κοντά ότι θα πληρώνεις 50-100 ευρώ όσα μπορείς να δίνεις και αυτό αποτελεί μια δελεαστική δόση. Στα ψηλά γράμματα όμως της ρύθμισης γράφεται ότι μετά τους 12 μήνες ή τους 24 μήνες της χαμηλής δόσης η δόση θα αυξάνεται και μιλάμε αλματοδός. Μπορεί και 10 φορές. Έχω χαρτιά που λένε ότι θα πληρώνεις 12 μήνες 50 ευρώ και μετά θα πληρώνεις 500. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι Ακριβώς. κάνουμε στη δόση, γιατί η δόση μπορεί να είναι στην παρούσα φάση και σε 2-3 μήνες να έχει μια μεγάλη ανατροπή ως προς το. Μια μεγάλη δόση, η οποία το τονίζω και αυτό επειδή ακόμα και αν τη δει ο δανειολήπτης, η τράπεζα θα του πει ότι ξεκίνησε τώρα και σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο πάλι εδώ είμαστε. Και θα το διαπραγματευτούμε. Δεν είναι έτσι. Διότι μια σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί σήμερα με την πρώτη παγίδα της αναγνώρισης του χρεωστικού υπολείπου, με τη δεύτερη παγίδα της δέσμευσης ότι σε 12-14 μήνες θα πληρώνεις αυξημένη δόση, είναι διαλεαστική για την τράπεζα να την πουλήσει σε ένα κερδοσκοπικό φαντ
ή σε ένα κοράκι, διότι θα ξέρει αυτός ότι παίρνοντας αυτή τη ρύθμιση του Νικολακόπουλου της κυρίας Μίτιλη, θα εισπράξω τώρα ό,τι μπορώ, σε ένα χρόνο δεν θα μπορεί να πληρώνει, άρα πέρα από τα μετρητά που θα πάρω, θα μπορώ εύκολα να βγάλω και σε πληστηριασμό το σπίτι του. Και η τρίτη παγίδα που θέλω να προσέχουν είναι με τα επιτόκια. Μην ξεχνάμε ότι έχουν τρέξει κυρίως τα καταναλωτικά προϊόντα, τις πιστωτικές κάρτες κυρίως, επιτόκια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και σήμερα, με πάνω από 25%. Mm-hmm. Τι μας κάνουν οι τράπεζες, μας λένε, έλα να ρυθμίσουμε, το επιτόκιο ως τώρα είναι 25%, θα το κάνουμε καταναλωτικό, με 6%, με 5,5%, επομένως σε συμφέρει. Υπογράφοντας όμως αυτό, αναγνωρίζεις ότι το 25-30% που είχε χρεωθεί ο λογαριασμός τόσο χρόνια είναι σωστό. Και το δεύτερο πολύ κρίσιμο, και αυτό αποτελεί μια τέταρτη παγίδα, είναι ότι λέει ότι σήμερα ο κ. Νικολακόπουλος, κυρία Μίτιλη, πήρε αυτό το χρηματικό ποσό. Άρα έχεις μια δανειοδότηση το 2017, η οποία εξαιρείται από οποιαδήποτε ευεργετική διάταξη, είτε του νομοσχεδίου που είπαμε, είτε κάποιου μελλοντικού νομοσχεδίου, γιατί αποτελεί μια καινούργια ρύθμιση, μια καινούργια δανειοδότηση, η οποία θα μας δημιουργήσει πρόβλημα και στον νόμο Κατσέλη αν προσφύγουμε. Άρα πρέπει να προσέχουν τι υπογράφουν, όχι με το δέλεα της χαμηλής δόσης του χαμηλού επιτοκίου να υπογράφουν ό,τι τους λένε, όπως επίσης και με την απειλή του πληστηριασμού ή κάποιες κατάσχεσης ή αποδέσμευσης, όπως είπαμε, ενός δεσμευμένου λογαριασμού, να υπογράφουν οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Έχουν δικαιώματα να τα ασκούν. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Μια νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε και περίπου 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άντρας τους χτύπησε με αυτοκίνητο στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ο 26χρονος φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου και να ανέβηκε με το όχημά του στο πεζοδρόμιο παρασέρνοντας τους πεζούς. Ο δράστης που κρατείται από τις αρχές είχε συλληφθεί ξανά το 2008 και το 2015 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αναβολή των αλβανικών εκλογών κατά μία εβδομάδα στις 25 Ιουνίου και στη συμμετοχή υπηρεσιακών υπουργών στην κυβέρνηση συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λουλζίμ Μπάσα έπειτα από πολύ ωρή συνάντηση. Η συμφωνία φαίνεται να άρει το πολιτικό αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί στη χώρα μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από το Κοινοβούλιο. Το Δημοκρατικό Κόμμα είχε αποχωρήσει πριν από 3 μήνες από την Αλβανική Βουλή, ζητώντας το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών. Ξεκίνησε την έρευνα το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας για την ανάμειξη του Προέδρου Μισελ Τεμέρ σε υπόθεση διαφθοράς. Οι αρχές αποφάσισαν να ερευνήσουν την εμπλοκή του Τεμέρ στο σκάνδαλο της Πετρομπράς, έπειτα από δημοσιεύματα βραζιλιάνικης εφημερίδας που θέλουν τον πρόεδρο της χώρας να δωροδόκησε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Εντουάρντο Κούνια, ώστε να μην καταθέσει εναντίον του για την υπόθεση. Ο Τεμέρ αρνείται να παραιτηθεί. Σε αυτοκτονία οφείλεται ο θάνατος του τραγουδιστή Κρις Κόρνελ σύμφωνα με τις αρχές. Ο 52χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο του μία μέρα μετά τη συναυλία με την μπάντα του Soundgarden στο Detroit. Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο Κρις Κόρνελ κρεμάστηκε δίνοντας τέλος στη ζωή του. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
Σε θετική τροχιά παραμένει το χρηματιστήριο. Η Ειρήνη Γεωργιλέα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία, και από μένα. Όπως φαίνεται, το χρηματιστήριο σήμερα θα κλείσει θετικά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια άνοδο 0,39%, γύρω στα 60 εκατομμύρια, και οι μονάδες είναι στις 785. Γίνεται μια προσπάθεια να παραμείνουμε κοντά στις 800 μονάδες. Να υπενθυμίσουμε πως χτες ψηφίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο στην Βουλή, που κλείνει και τις υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, και να θυμηθούμε επίσης και την Δευτέρα έχουμε το κρίσιμο Eurogroup. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος κινείται ανωδικά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κέρδη 1,05%, και συγκεκριμένα στην Πειραιώς βλέπουμε κέρδη στο συν 3,04%, επίσης κέρδη και στην μετοχή της Εθνικής 3,7%, αντίθετα βλέπουμε απώλειες στη μετοχή της Eurobank και πτώση στην μετοχή της Alphabank 0,9%. Και πριν κλείσουμε, Σοφία, να ρίξουμε μια ματιά και στις διεθνείς αγορές, πώς κινούνται αυτή τη στιγμή. Και εδώ βλέπουμε θετικά πρόσημα, ανωδικά κινούνται αυτή τη στιγμή όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση και σήμερα θα βρούμε λύση με τον φοροτεχνικό τον Γιώργο Χριστόπουλο και τον εκπρόσωπο τύπου των εφοριακών, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε τι θα ψηφιστεί. Τώρα λοιπόν θα συζητήσουμε τα μέτρα. Ψηφίστηκαν τα μέτρα. Θα δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Με απλό τρόπο και με τα παραδείγματα που συνηθίζουμε να κάνουμε σε κάθε εκπομπή στους τηλεθεατές, γιατί πραγματικά το κομμάτι της φορολογίας είναι στο τι θα πληρώσουμε, πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Έχουμε ετοιμάσει και με έναν απλό τρόπο να εξηγήσουμε, Γιάννη Χατζησαλάτα, στους τηλεθεατές μας, τι μείωση θα έχουν στο εισόδημά τους, με τους έμεσους φόρους, τι θα γίνει στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, τι θα γίνει στο κομμάτι των ενοικίων, εισόδημα από ενοίκια, και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ να αναφέρουμε και να ανοίγουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα των μέτρων. Δεν θα πάω στα αντίμετρα, θα μείνουμε στα μέτρα. Να πάμε και στα αντίμετρα, γιατί και εκεί υπάρχει ουσία. Mm-hmm. Απλά, και συγγνώμη σε διέκοψα, απλά είμαι πραγματικά οργισμένος πλέον. Θα ήθελα εξ ονόματός μου τουλάχιστον να μην επικαλείται κανείς ότι θέλει να με σώσει, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Αισθάνθηκα, ακούγοντας χθες και τη Βουλή, ότι η αντιπολίτευση δεν υπήρχε πουθενά. Άφηνε μια κυβέρνηση να απευθύνεται στον πολίτη και στον συνάνθρωπό μου, τον Έλληνα, αναγγέλλοντας μέτρα ότι είναι για το καλό του, όταν βλέπουμε ότι οδηγούν σε αδιέξοδο, και μια αντιπολίτευση η οποία στην ουσία δεν παίρνει θέση, απλά και μόνο αφήνει να περάσει ο καιρός και σαν όριμο φρούτο να πέσει αυτή η κυβέρνηση να έρθει η επόμενη. Αλλά ως πολίτη δεν με έχει σεβαστεί κανείς και είμαι οργισμένος. Έχουμε τον πρώτο τηλεθεατή. Γιώργο μου, θα τα πούμε και αναλυτικά, θα τα σχολιάσουμε εδώ και με τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Τα μέτρα και τα αντίμετρα βεβαίως. Θα δούμε τι θα γίνει με το νέο φορολόγητο, θα δούμε τι θα γίνει με την μείωση στις εκπτώσεις φόρου. Θα δούμε γενικότερα και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, όσοι έχουμε τόκους στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους δουλειώσουμε στη δήλωση εισοδήματος? Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε, ναι, βεβαίως, και θα απαντήσουμε στην ερώτηση. Αυτή η τόκη, ο κύριος Γιώργος λέει τόκη στο εξωτερικό. Σημαίνει ότι, κύριε Γιώργο, έχετε από κάποιο ομόλογο, από κάποιες καταθέσεις στο εξωτερικό, όποιο και αν είναι αυτό. Η χρέωση, ναι, ναι, του Έλληνα φορολογούμενου που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει να δηλώνει υποχρέωση μαζί με τα ντόπια εισοδήματά του, όλα, και φορολογούμενα και απαλλασσόμενα με ειδικό τρόπο όπως είναι η τόκη, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα, η τόκη, υπάρχει περίπτωση με μια σύμβαση σε μια χώρα να δούμε ότι έχει παρακατηθεί φόρος. Απλώς δηλώνονται στον κωδικό πλέον αν έχει παρακατηθεί φόρος στον κωδικό 659 για την εισφορά αλληλεγγύης και μόνο. Αν δεν έχει παρακατηθεί φόρος, γιατί πιθανόν να έχει δικαίωμα και η Ελλάδα να τους φορολογήσει, τότε θα τους βάλουμε κανονικά να φορολογηθούν, διότι δεν έχουν φορολογηθεί. Οι τόκοι φορολογούνται με 15%. Επομένως, απάντηση είναι ναι,
όταν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είναι όλοι οι τηλεθεατές που πραγματικά οι ερωτήσεις τους έχουν να κάνουν με ό,τι ερώτηση θέλουν ή θέλουν να τους κάνουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση. Καλούν, γιατί ανοίγουμε τις γραμμές. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-854. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Τι θα πληρώσουμε. Έτσι θα το πω πολύ απλά. Τι θα πληρώσουμε. Έτσι. Γιατί εμείς θα πληρώσουμε, άρα πρέπει λοιπόν να δούμε. Έτσι ακριβώς. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι το φορολόγητου. Πλέον, αυτόματα οι 3.000, Γιώργο και Γιάννη, φέρουν μία. Όλοι θα πληρώσουμε φόρο με τη μείωση του αφορολόγητου. Γλιτώνει κάποιος? Όχι. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το αφορολόγητο είναι για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Mm-hmm. Τι γίνεται? Από τη στιγμή που έχουμε 3.000 ευρώ περίπου μείωση στο αφορολόγητο, όποιος Έλληνας πολίτης έχει εισόδημα πάνω από 8.500 ευρώ, που ήταν περίπου το προηγούμενο αφορολόγητο, σημαίνει ότι έχει αυτόματα μείωση στην τσέπη του 660 ευρώ. Και γιατί γίνεται αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν πρέπει να μπλέκει σε μεταξύ, σε νούμερα, παραδείγματα ή πίνακες ή οτιδήποτε. Θα το εξηγήσουμε με πολύ απλό τρόπο, γιατί είναι στο 22% αυτή τη διαφορά. Όταν λοιπόν έχεις 8.500 αφορολόγητο, σημαίνει αν έχεις εισόδημα 8.500 δεν φορολογείσαι. Αυτό πλέον κατέβηκε στα 5.500. Άρα λοιπόν, αν έχεις εισόδημα μεταξύ 5.500 και 8.500 που δεν φορολογούσαν πλην, mm-hmm. τώρα πηγαίνει στην κλίμακα, η κλίμακα είναι 22%, άρα 3.022, 660 ευρώ. Και άρα αυτό, αυτόματα λοιπόν. Αυτόματα. Όσοι έχουν εισόδημα λοιπόν πάνω από 8.500, 660 ευρώ επιβάρυνση. Όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 8.500, θα δουν πόση διαφορά έχουν μεταξύ 5.500 και 8.500 για να πολλοπλασιάσουν 22, να δουν την επιβάρυνση την οποία θα έχουν. Ή αλλιώς, Γιάννη μου, να το πούμε και με άλλοι το δύο τηλεθέτες που μας παρακολουθούν. Σήμερα ένας ανήπαντρος, ας πούμε, όχι, να το πούμε παντρεμένος, έχει 1.950 ευρώ όταν έχει ένα παιδί. Έτσι δεν είναι? 1950 κέρδος. Και έκπτωση. Ναι, ναι. Από το, με τι εισόδημα? Με εισόδημα 8.600 κοντά σε 9.000. Αν λοιπόν αυτό πρέπει να ισορροπήσει που λέει 1.300-1.350, αμέσως βλέπουμε τη διαφορά από το 1.300 έως το 1.950. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, 600 ευρώ. Διότι όταν λέει ότι θα κάνω αφορολόγητο και θα σου δώσω τη νέα μείωση, σημαίνει ότι αυτό το καινούριο ποσό που θα είναι 5.500 κοντά σε 5.600 επί 22% βγαίνει αυτό. Άρα, λοιπόν, και πόσο ευρώ. Μάλλον, αυτό, Γιώργο. Αυτό, Σοφία μου, μιλάμε ότι αυτό είναι 1,9 δις. Αυτή είναι η φορολόγηση, και εδώ η επιβάρυνση. Έρχονται να προσθεθούν και άλλα. Έρχεται να προσθεθεί ότι καταργείται η έκπτωση του 1,5% του φόρου. Μέχρι τώρα, επειδή προϋπολογίζονταν ο φόρος, γι' αυτό λέμε στο καθαριστικό μας φόρος που αναλογεί και φόρος που παρακρατήθηκε. Ωραία. Είχαν έκπτωση 1,5%, είχαμε έκπτωση 1,5%. Είχαμε έκπτωση. Δυστυχώς και αυτό τέλειωσε. Να βάλουμε και όλους τους έμεσους φόρους, οι οποίοι καθημερινά μας κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Να βάλουμε και τα τεκμήρια, γιατί δεν γίνεται να μην τα βάλουμε τα τεκμήρια, γιατί είπαμε πολύ ωραία, θα πάει στα 5.600. Αυτό είναι το πιο σκληρό. Ο άγαμος λοιπόν, και ο άνεργος, που έχει 2,5. Το ελάχιστο που είναι 3.000 συνεργά. Λοιπόν, και 2,5 έχει τεντρεμένο. Για παράδειγμα ένα διαμέρισμα, 75 τετραγωνικά, δεν πάω πολύ. Να πάω να δω λίγο το τεκμήριο στα 75 τετραγωνικά να είναι 3.200. Προσέξτε, 3.000 που είναι το τεκμήριο, το ελάχιστο τεκμήριο που είναι ο άγαμος και να εργάζεται με ένα εισόδημα 350 ευρώ για παράδειγμα, έτσι. Έτσι. Δεν λέμε μόνο να είναι άνεργος, σας έχει και ένα εισόδημα των 350 ευρώ. Άρα λοιπόν έχει ελάχιστο τεκμήριο 3.000 και για το διαμέρισμα 75 τετραγωνικών έχει ένα τεκμήριο 3.200 ευρώ. Προσέξτε τώρα. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ετήσιο εισόδημα γιατί παίρνει έναν μισθό 350 ευρώ, άρα έχει 4.200, θα πληρώσει και φορά 114 ευρώ. Και αν έχει αυτοκίνητο, αυξάνεται περισσότερο το τεκμήριό του. Είναι αυτό που λέμε, να το πω αλλιώς. Αυτός δηλαδή, για να μην πληρώνει, να αναγκαστεί να μην πληρώνει, πρέπει να μένει σε ένα σπίτι 17 τετραγωνικά, να το πω διαφορετικά, Σοφία. Ναι, να μου πεις πού δεν θα πληρώνει, δηλαδή, για να καταλάβουμε λοιπόν. Ναι, ναι. 17 τετραγωνικά, που για το όριο, λέω, γιατί έχουμε 5.681, θα είναι το ανίποτρο αυτό που είπες. Ναι. 5.600 θα το αφορολόγητο. Άρα λοιπόν μέσα εκεί πρέπει να χωρέσουν τα 3.000 που είπες, έτσι, τα 3.000 και το σπίτι, αν έχει, όπως είπε και ο Γιάννης, ένα αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν για να φτάσουμε στις 5.600 πρέπει να έχει ένα σπίτι το πολύ 30-40 τετραγωνικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν φαίνεται, είναι πλέον ανοιχτό και προκαλεί η νέα
τάξη πραγμάτων να επαναθεωρήσουμε τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια αυτά που δουλεύουν, τα ποσά που υπάρχουν, είναι από το 2010, τότε που οι μισθοί και τα εισοδήματα ήταν κάπου κοντά. Τώρα εκεί παραμείναν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια έχουν παραμείνει από το 2010, ναι. Γιώργο μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οι μισθοί το 2010 ξεχνάμε τι μισθό παίρναμε, ναι, και βλέπουμε τι μισθό παίρνουμε τώρα. Άρα φορολογούμε σε ένα τεκμαρτό εισόδημα και όχι στο πραγματικό μου εισόδημα αυτή τη στιγμή. Να πω ακριβώς αυτό που λες, Σοφία μου και Γιάννη. Λέω το εξής, ότι είχα τότε μια διαβίωση, διότι είχα ένα μισθό, ακριβώς, ας πούμε 600, 800, 1000 ευρώ. Και, εν πάση περιπτώσει, με αυτά που είπαμε πρωτήτερα, το αυτοκίνητο και το σπιτάκι αυτό και το 3.000 χωρούσαν. Τώρα όμως, με τα δεδομένα που δεν φταίει ο φορολογούμενος, είτε διότι πάει να βρει δουλειά, είτε διότι έχουν μειωθεί οι αποδοχές του ή η συνταξή του κλπ. Άρα είναι λογικό τα τεκμήρια να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Αυτό και λέω. Το έχουμε αναδείξει και άλλη φορά από την εκπομπή, γιατί πραγματικά η εκπομπή σου μπορεί να μην βρίσκει λύση, γιατί δυστυχώς αυτοί οι οποίοι νομοθετούν δεν μας αφήνουν περιθώρια, αλλά τουλάχιστον προβληματίζει και ίσως κάποια στιγμή τα σκεφτούν. Γι' αυτό η επανάληψη καλό κάνει. Το τεκμήριο, πέρα από αυτό που είπαμε ότι είναι το εισόδημα του 10, είναι και κάτι άλλο το οποίο δεν το χωράει η λογική. Είναι αρθριστικό. Δηλαδή, αρθρίζει τη διαβίωση που πρέπει να έχει για το αυτοκίνητο, για το σπίτι, για την οικιακή βοηθό, για το εισόδημα ως άγαμος ή έγκαμος. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ για να μπορέσει να έχει το αυτοκίνητό σου για να ζήσει αυτό το ποσό, εσύ για να μπορέσει να ζήσει και να συντηρήσει το αυτοκίνητό σου το αντίστοιχο ποσό, και αυτά τα αρθρίζει. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να έχει διπλάσια έξοδο ως πολίτης ή τριπλάσια, mm-hmm, αν έχει 2 ή 3 τεκμήρια. Δεν μπορεί να αρθριστεί κάτι τεκμήρια. Δεν γίνεται. Έτσι, Γιώργο μου, να δούμε λίγο, γιατί έχουμε και μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και η μείωση για εισοδήματα μέχρι 65.000 ευρώ. Ναι, σίγουρα σήμερα είναι 12.000 και κλιμακωτά δουλεύει η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό είναι ένα θετικό, βοηθάει τα εισοδήματα μέχρι 30.000, πράγματι δεν θα υπάρχει, γιατί μέχρι 30.000 αντίστοιχα σήμερα, από τις 12, κλιμακωτά, να το δούμε πόσο θα έβγαινε, είναι σημαντικό ποσό. Δεν ξέρω αν το ασχολήθηκες να δεις μέχρι σήμερα. Δηλαδή, και έχουμε, ναι, όχι, λέμε όλα τι ισχύει για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, και έχουμε και μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του κατώτατου συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φυσικών προσώπων, το 22% σημαίνει, στο 20%. Ναι, το 20% μόνο μέχρι το πρώτο κλιμάκιο, το πρώτο συντελεστής αυτό, και αυτό πάλι δεν είναι αύριο. Αλλά μπροστά μας, Σοφία μου, αυτό που είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, έχουμε το ψαλίδωμα των ιατρικών, το οποίο δουλεύει από φέτος. Βεβαίως. Δεν υπάρχει και κάτι το 10%. Το οποίο θα μείνουμε. Ναι. Έχουμε και έναν τηλεθεατή και μετά θα μείνουμε, Γιώργο και Γιάννη, γιατί αυτό το με τις ιατρικές δαπάνες έχουν μπερδευτεί. Όπως έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ και με τα POS που θα δούμε για τη νέα προθεσμία και τι πρέπει να κάνουν. Ωραία. Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με τον φοροτεχνικό? Βεβαίως. Σας ακούει ο κύριος Χριστόπουλος. Ωραία. Κύριε Χριστόπουλε. Και οι δύο φοροτεχνικοί είμαστε. Ναι, το ξέρω. Ναι. Έχει γίνει με χρήματα το εκτός capital control. Έγινε μία αγορά ενός τίτλου στο εξωτερικό. Ρευστοποιήθηκε ο τίτλος και απέφερε ένα κεφαλαιακό κέρδος. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό τώρα το κεφαλαιακό κέρδος, δηλαδή φορολογείται και πώς. Πώς αποκτήθηκε δεν αυτό. Είναι τόκι, ναι, ναι. Δεν είναι τόκι. Δηλαδή, αγοράζει ο τίτλος 10, ναι, κατάλαβα. Και 12. Όχι, ρώτησα, πώς, δεν άκουσα, πώς αποκτήθηκε αυτός ο τίτλος. Ήταν νομίμως με χρήματα τα οποία δεν υπόκεινται σε capital control. Μέσω χρηματιστηριακής. Όχι, κάτι είπατε για ακίνητο πρώτα. Πουλήθηκε ένα ακίνητο, αυτό είπατε. Όχι, δεν πουλήθηκε. Τα χρήματα αυτά, ναι, είναι νόμιμα, ναι, κατατεθειμένα σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Πολύ ωραία. Δόθηκε εντολή, ναι, και έγινε η αγορά νομίμως και έγινε και η ρευστοποίηση. Ωραία. Και απέφερε κάποιο θετικό κέρδος και παλαιακό. Αυτή λέγεται υπεραξία, μεταβίβαση τίτλων. Μπορεί να ήταν ομόλογο, μπορεί να ήταν εταιρικό ομόλογο ή στα πλαίσια του ΟΣΕΚΑ, όπως λέμε, δηλαδή. Ή ένα συμβόλαιο. Εάν είναι από ομόλογο που είναι στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, αυτό είναι ένα σύστημα που στην Ευρώπη έχουν προσχωρήσει και τράπεζες έχει έρθει και στην Ελλάδα. Αυτά δεν φορολογούνται υπεραξίες. Αλλά μου λέτε για υπεραξία, όχι για τόκο, για υπεραξία προφανώς. Αν δούμε το προϊόν ποιο ήταν, αν ήταν όμως ιδιωτικό ομόλογο, μπορεί να μην είναι στην κατηγορία αυτή μπορεί που να. Σας είπα. Εάν δεν ήταν ομόλογο και ήταν ένα συμβόλαιο π.χ.
στο Germany 30. Έγινε, ξέρετε, αγοράζεις, ας πούμε, σε μία τιμή του δίκτυ. Ναι. Εντάξει. Και ρευστοποιείς σε μία διαφορετική τιμή, υψηλότερη. Ναι, ήταν με ρήτρα ασφάλιση τη ζωή. Εντάξει, αλλά πίσω από αυτό ήταν ένα ομόλογο, είχε αγοραστεί ένα προϊόν, το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε άποψη, αν ξέραμε ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο ομόλογο. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να. Σας δίνουμε όμως απάντηση ότι η μόνη κατηγορία που απαλλάσσονται εκτός από τα ελληνικά ομόλογα κλπ. Είναι και τα όσα ομόλογα στην Ευρώπη έχουν μπει μέσα από αυτό το πλαίσιο που λέγεται ΟΣΕΚΑ, Οργανισμός Συλλογικής Έκδοσης Κινητών Αξιών. Ο Οργανισμός Συλλογικής Έκδοσης Αξιών. ΟΣΕΚΑ, διαβάζεται, ναι. Και πολλές φορές γράφεται και πάνω στα χαρτιά που σας. Κρατήσω άλλο, ναι. Διότι δεν γνωρίζω επακριβώς. Θα το διερευνήσω. Θα και εδώ είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή, ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι που αφορά πάλι τα θέματα τόκων του εξωτερικού. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Λοιπόν, έχω ένα ας πούμε μια κατάθεση σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό η οποία δίνει κάθε χρόνο το τόκο τον οποίο όμως δεν το καταθέτει στο λογαριασμό μου αλλά μπορώ να το εισπράξω μόνο αν ζητήσω να το εισπράξω. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει κάθε χρόνο να δηλώνω τους τόκους ή πρέπει να το δηλώσω όταν πρόκειται να το εισπράξω μαζί με ένα ποσό. Έγινε αντιληπτό. Ναι, ναι. Μάλιστα, καταλάβαμε. Κοιτάξτε, η επανακατάθεση και η επανακεφαλαιοποίηση αυτού του τόκου κάθε φορά σε αυτό το προϊόν. Και βέβαια εδώ πρέπει πάντοτε όταν μιλάμε για εισοδήματα που αποκτούμε στο εξωτερικό και προκειμένου για τόκους, πάντοτε εκείνο που μας ενδιαφέρει, Ευαγγέλιο, είναι η σύμβαση με τη χώρα να δούμε αυτό το προϊόν, αυτό το εισόδημα μάλλον, τι προβλέπει. Προβλέπει και στις δύο χώρες. Έχει δικαίωμα φορολόγηση και η Ελλάδα. Έχει φορολογηθεί και έχει εξαντλήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι ότι υποχρεούται ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας να δηλώνει τα εισοδήματά του, αν είναι από μερίσματα, αν είναι από υπεραξίες που είπαμε πρωτήτερα στον προηγούμενο τηλεθεατή μας. Εάν είναι από οποιοδήποτε άλλη μορφή εισοδημάτων, νίκια, οτιδήποτε, οφείλει να τα δηλώνει στην Ελλάδα. Με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, διότι έχει παρακρατηθεί και εκεί φόρος, και τα βάζουμε μόνο και μόνο στον πίνακα που θέλει να φορολογήσει η εισφορά αλληλεγγύης. Το θέμα που ήθελα να. Η ερώτησή μου είναι, πρέπει να τα δηλώνω, αυτό το. Πρέπει το τόκο κάθε χρόνο, ναι, ή πρέπει να το δηλώσω όταν πρόκειται να το εισπράξω. Όχι, φαντάζομαι το προϊόν αυτό θα έχει τριμηνιαίο ή εξαμηνιαίο ή ετήσιο τόκο. Ετήσιο. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα που επενδύεται αυτό, μπαίνει μέσα ξανά στο κεφάλαιο, η Αγελάδα μας έδωσε το γάλα. Αυτό το γάλα πρέπει να το φορολογήσει το εξωτερικό και εμπροκειμένως στην Ελλάδα δεν θα ξαναφορολογηθεί αν έχει φορολογηθεί, αν έχει παρακρατηθεί. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορεί να το δείτε ότι είναι απαλλάσσονται αυτά κάποιοι τέτοιοι τόκοι. Δεν απαλλάσσονται, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να φορολογηθεί τότε ή πρέπει όταν το εισπράξω στο σύνολό του. Ο νόμος λέει, ναι, κατάλαβα. Ο νόμος λέει ότι έχει δώσει απάντηση στο Υπουργείο. Αν θέλετε να την ψάξετε περισσότερο, είναι 1042 πόλ. Λέει ότι επειδή δεν μπορώ να βλέπω πώς λήγουν ενώ στην τράπεζα τα ελληνικά, εδώ στα τραπεζικά προϊόντα, τόκους και τέτοια βλέπω, σε περίπτωση προθεσμιακής, όταν λήξει, μπορεί να είναι 2 ετών. Ναι, και αυτό είναι και στην Ελλάδα. Αν λήξει μια προθεσμιακή και μας γεννήσει τον τόκο μετά από 2 έτη, τότε είναι ο χρόνος φορολογίας. Αν λοιπόν και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, είναι έτσι και κρατάει πάνω από 1 χρόνο, όταν λήγει, στον χρόνο που λήγει και γεννάει αυτό το νέο προϊόν, το νέο εισόδημα τόκων. Αν όμως είναι η σύμβαση που έχετε με την τράπεζα αυτή, κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίζει. Διαρκείας. Ναι, κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίζει όμως αυτό το αποτέλεσμα, τότε οφείλετε ότι είναι μέσα στο ημερολογιακό έτος που παρήχθη, αν πούμε στο 16, πρέπει να το δηλώσετε στην Ελλάδα. Δηλαδή, μου το γνωστοποιεί ποιο είναι το ποσό,
σας γνωστοποιεί, γιατί σίγουρα θα σας δώσει... Αλλά δεν μου το καταθέτει στο λογαριασμό μου. Όχι, βεβαίως. Δεν είπαμε ότι καταθέτει. Είναι στη διάθεσή σας. Σας το επαναεπενδύει. Δηλαδή είχαμε 1.000 ευρώ, βγήκαν 50 ευρώ και ξεκίνησε με νέα επένδυση 1.050. Όμως το 50 ευρώ αυτό, εκτός εάν μου λέτε ότι υπάρχει για αγορά προϊόντων, οπότε εκεί το τελικό προϊόν μπορεί να υπάρξουν ζημιές, κέρδη, οπότε ό,τι γίνεται σε μια χρονική περίοδο ενός έτους συμψηφίζονται τα συν και τα πλην. Αν όμως είναι λογαριασμός επενδυτικός και δεν είναι να αγοράζει άλλα προϊόντα εκτός, δεν είναι προθεσμιακή κατάθεση, τότε αλλάζει τα πράγματα. Αγοράζει, είναι ευρώ, είναι σε ευρώ. Ναι, ναι, είναι σε ευρώ και είναι προϊόν προθεσμιακής κατάθεσης. Όχι, είναι προϊόν ασφαλιστικού... Ωραία. Ασφαλιστικού... ασφάλισης ζωής. Ναι, ασφάλισης ζωής. Εντάξει, αυτό περισσότερο έχει... τα περισσότερα είναι και αφορολόγητα. Άρα λοιπόν... πρέπει να δείτε ή τη σήμαση ή τα χαρτιά που σας στέλνουν, τα θέτοιμα που σας στέλνει η τράπεζα, τράπεζα προφανώς είναι, να δούμε τι ακριβώς λέει. Είναι η εκαθάριση μέσα στο 16, στο τέλος του 16 ή και μέσα στο 16 συνέπειες. Στο τέλος του 16 μου γνωστοποιεί. Ωραία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που έρχεται. Ναι, αυτό το αποτέλεσμα, εάν παρήχθη μέσα στο 16, οφείλουμε να το φορολογήσουμε, να το δηλώσουμε μάλλον μέσα στο φορολογικό έτος που θα δηλώσουμε φέτος το 2016. Όμως σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχετε υπόψη σας, έχει βγει μια πόλα από το 13.026 και λέει ότι πρέπει να μεταφράζουμε αυτά τα παραστατικά, αν θα μας καλέσουν για έλεγχο, διότι όταν βλέπουν τόκους από το εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση, ηλεκτρονικά γίνεται η δήλωση, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο... Και να σας... τα έχουμε μεταφράσει. Να τα έχουμε μεταφράσει, ναι, ναι. 1026 του 2013. Αν μου ζητήσουν... Αν ζητήσουν, τότε, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει. Πάρα πολύ. Να είστε και καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση και θα βρούμε σήμερα και πώς να μην βρούμε λύση όταν έχουμε εδώ στο στούντιο του SBC τους καλύτερους. Γιώργος Χριστόπουλος, Γιάννης Χατζησαλάτας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να λύσουμε αυτές τις δύσκολες εξισώσεις του φορολογικού. Μας καλούσαν πάρα πολλοί τηλεθεατές, είδατε, μας λένε για τους στόκους του εξωτερικού. Πάμε να δούμε, Γιάννη και Γιώργο, τι γίνεται στους στόκους εσωτερικού. Πολύ σωστά αυτό και να πούμε στους τηλεθεατές ότι όποιος πολίτης έχει τόκους και δεν τις είχε δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια, να σπεύσει να τους δηλώσει, γιατί είναι χρήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα για αγορά κάποιου αγαθού ή αν χρειαστεί να καλύψει κάποιο τεκμήριο. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι εισόδημα είχε που δεν έχει δηλωθεί και δεν το επιβεβαιάσει φυσικά τη φορολογία του, να το δηλώσει, να το μαζέψει από κουμπαρά για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Γιατί μέχρι πέρυσι μόνο είχαμε αυτόματα δηλαδή, που έδειχνε το σύστημα τους, το θέμα των τόκων. Τις προηγούμενες χρονιές δεν έχουμε. Όχι, άρα, λοιπόν... νομίζω αυτό ξεκίνησε επί Θεοχάρη. Πρέπει να είναι από το 2014. Δύο χρονιές. Είναι απλά την πρώτη ήταν λίγο πολύ με πολλά προβλήματα. Νομίζω έπαιρνε ένα χαρτί που πήγαινε στην τράπεζα και το έπαιρνε και το έδινε. Ο Γιάννη, να θυμίσουμε, Σοφία, αυτό που έχει παραδείξει πολλές φορές. Συνήθως όλες οι τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να μοιράζουν στους κοινούς λογαριασμούς στον τόκο. Δηλαδή, κάποιος που είναι κοινός και έχει βάλει ο σύζυγος, η σύζυγος και το παιδί, θα δουν το ίδιο ποσό. Οπότε εκεί είναι ελεύθερο με την έννοια ότι το διευθύνει, έχει ευθύνη να το αποδείξει ο πάτερ φαμίλιας, ότι δεν μπορεί να είναι το παιδί που σπουδάζει η τόκη δική του να τον ενοχοποιήσει λογικά, γιατί αυτός θα γεννήσει από το που θα δει 10 ευρώ, 1 ευρώ να βρει μέσα στο λογαριασμό του παιδιού, του φοιτητή που είναι 18-19 ετών και μετά, έχει υποχρεώσει να κάνει δήλωση. Τι σημαίνει αυτό που είπες πρωτήτερα. Γεννάει αμέσως και το επιβαλλογιάννης. Τεκμήριο. Κατευθείαν. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δούμε όσο οι τράπεζες έχουν συμπληρώσει και στους τρεις να μοιραστεί και να το χρεωθεί ο πατέρας σε προκειμένου για να μην αφήσουμε ανοιχτό το πεδίο να δουλέψει τεκμήριο για το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το 10% των ιατρικών δαπανών, τι γίνεται, τι θα ισχύσει και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, γιατί άλλα μα γίνονται μέχρι στιγμής, άλλα θα γίνουν και έχουμε μπερδευτεί, Γιάννη Χατζησαλάτα και Γιώργο Στόπουλε. Τι ακριβώς συμβαίνει. Με τις ιατρικές δαπάνες, αυτό το 10% λοιπόν, το καταργούνται. Οποίο καταργείται. Καταργείται πλέον. Και εδώ και κακώς καταργείται, γιατί αφήνεις πλέον μία πόρτα ανοιχτή προς τη φοροδιαφυγή.
Το έχουμε πει και άλλες φορές. Θα πρέπει όλες οι αποδείξεις να εκπίπτουν από το εισόδημα. Πολύ περισσότερα δε τα ιατρικά που μιλάμε για μεγάλα εισοδήματα και είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο πολίτης να τα καλύψει. Είναι δυνατόν να καταργούμε την απαλλαγή στα ιατρικά? Με τι κίνητρο θα πάει ο πολίτης στο γιατρό να του ζητάει απόδειξη? Φτάνουμε κάποια στιγμή στο σημείο και το είχαμε πει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους πολίτη έχει κλονιστεί πολύ. Άκουγα χθες ότι δόθηκε στους ένστολους το επίδομα παραμεθόριων περιοχών, το οποίο θα μπει μέσα στην προσωπική διαφορά. Επειδή είναι μια αδικία την οποία τη βιώνουμε στο πετσί μας εμείς ως κλάδος εφοριακών, ο σύλλογος είναι σύλλογος Αττικής και Κυκλάδων. Υπάρχουν συνάδελφοί μου στις Κυκλάδες, οι οποίοι όταν δημιουργήθηκε το μισθολόγιο και πήραμε την προσωπική διαφορά, το επίδομα αυτό των 65 περίπου καθαρά ευρώ μπήκε μέσα στην προσωπική διαφορά, δηλαδή μίκρινε την προσωπική διαφορά. Και τι οξύμορο έχουμε αυτή τη στιγμή? Ο συνάδελφός μου που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, αν πάρει μετάθεση και έρθει στην Αθήνα, θα του αφαιρεθεί το επίδομα από την προσωπική διαφορά και θα παίρνει λιγότερο μισθό από κάποιον που κάνει στην ίδια καρέκλα με αυτόν και έχει τα ίδια προσόντα. Αν άλλος συνάδελφος από Αθήνα φύγει και πάει στις Κυκλάδες, θα παίρνει περισσότερα χρήματα από αυτόν ο οποίος είναι εκεί και υπηρετεί ήδη. Δηλαδή, έχουμε κλειδώσει τη διαφορά αυτή, την προσωπική διαφορά, και εμείς τι ζητάμε? Να βγει εκτός. Ή είναι επίδομα και να γνωρίζει ότι κάποιος είναι σε μια παραμεθόριο περιοχή, ή δεν είναι. Και εμείς εδώ το έχουμε ενσωματώσει μέσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές αδικίες. Κάτι τέτοιο ανάλογο φοβάμαι θα γίνει και στα σώματα ασφαλείας, στους ένστολους. Είναι αυτό που λέμε ότι νομοθετεί το κράτος και ψάχνει να βρει πού πάει, εντός εισαγωγικών η λέξη, να σε κοροϊδέψει. Έχουμε ετοιμάσει, Γιάννη, το είπαμε και πριν από λίγο, για να δούμε τι μειώσεις θα έχουμε στο εισόδημά μας με κάποιες κάρτες, τους έμεσους φόρους, τι θα υποστούν οι μισθωτικοί συνταξιούχοι. Θα δούμε τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες που δεν ξεχνάμε ποτέ, γιατί έχουμε πάρα πολλά κενά. Και τέλος πάντων, να δούμε και τι γίνεται στο κομμάτι της φορολογίας. Όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται για εσάς που έχετε και εισοδήματα από ενίκεια. Όταν είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, να δείξουμε την πρώτη μας κάρτα, είμαστε έτοιμοι. Έμεση φόρου. Έχουμε αύξηση για όλους τους πολίτες. Στα καύσιμα, στα τσιγάρα, στον καφέ, στην τηλεφωνία, στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικό. Πολύ διότι, σημαντικό. Πραγματικά είναι ένας φόρος. Στην καθημερινή μας ζωή. Ακριβώς. Και... τη βιωτοβιώνουμε στην καθημερινότητά μας αυτόν. Υπήρχε μία έρευνα. Ως λέξη, μισό λεπτό. Έμεση φόρη. Έμεση φόρη, ακριβώς. Περί δικαίων και αδίκων. Δηλαδή εδώ, ποιος πλήττει περισσότερο. Ποιος πλήττει περισσότερο η έμεση φόρη, ποιος πλήττει από το πρώτο έτος σε οποιοδήποτε σχολείο οικονομικό, το μάθαμε. Πλήττει τους χαμηλόμισθους και τους αδύναμους, οι οποίοι ουσιαστικά βλέπουν μπροστά τους τα τεράστια αυτά τις μειώσεις και παράλληλα το κόστος διαβίωσης, το κόστος ζωής, είτε από έμεσα είτε από τους φόρους, μεγαλώνει. Και έχει υπολογιστεί εδώ όσον αφορά το καύσιμο, είτε για κίνηση είτε για θέρμανση. Και με ένα πακέτο την ημέρα τσιγάρα και ένα καφέ, το κόστος είναι πάνω από 850 ευρώ το χρόνο. Οπότε μιλάμε για ένα μισθό. Μόνο και μόνο από αυτό. Εγώ λέω έμεση παύλα άδικη φόρη. Θα κρατήσω τη λέξη που είπες για τα καύσιμα, για τη θέρμανση. Έχουμε και περικοπή και στα επιδόματα. Μην ξεχνάμε ότι... γιατί θα τα αναφέρουμε και σε πολύ λίγο και με τον κόστο των τζουκαλά. Μην ξεχνάμε ότι αν ένα πακέτο τσιγάρα έχει 4,5 ευρώ, τα 4,10 πηγαίνουν σε φόρους. Πάμε να δούμε στην επόμενη κάρτα τι γίνεται με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυξημένη η καθάριστη φορολογία εισοδήματος λόγω της αύξησης παρακράτησης από τον 6ο του 2016, Γιάννη. Άλλαξε λοιπόν η παρακράτηση. Δεν αποτυπώθηκε στο εκαθαριστικό το μηνιαίο που παίρνει ο κάθε υπάλληλος. Και αυτά λοιπόν μαζεύτηκαν και στην εκαθάριση που θα γίνει φέτος με τη δήλωση εισοδήματος θα αποτυπωθούν εκεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επιβάρυνση που δεν την περιμένει κανείς. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί πραγματικά μας καλούν καθημερινά οι τηλεθετές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες? Προσέξτε τώρα. Συντελεστής 2015, 26 μέχρι 33%. Συντελεστής 2016, 22-45%. Είναι κλίμακα των μισθωτών. Και να δούμε, Γιάννη, γιατί τελικά ποιοι θα έχουν, ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Από ό,τι φαίνεται κάτω, όποιος έχει εισόδημα από 32.700 ευρώ και πάνω, είναι γιατί καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 26 και 22 που βλέπουμε. Μάλιστα. Έχει υπολογιστεί λοιπόν ότι όποιος έχει εισόδημα πάνω από 32.700 θα έχει επιβάρυνση, και όσο περισσότερο εισόδημα, τόσο περισσότερη φέτος. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για επιβάρυνση, και αν πούμε ότι υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές, και αν πούμε ότι ο τζίρος μειώνεται καθημερινά γιατί η ικανότητα του πολίτη να αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες έχει μειωθεί πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εφιαλτικό σενάριο είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους αγρότες. Κατάργηση φορολόγησης από το πρώτο ευρώ και ένταξή τους πλέον στην κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων 22-45% με το φορολόγητο. Ακριβώς. Ναι, εδώ είχαν 13% σε όποιο κέρδος προκύπτει. Έσοδα-έξοδα τα βιβλία τους παραμένει αυτό σαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τώρα έχουμε στην κλίμακα. Εδώ όμως υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
Εγώ, αγαπητή Σοφία και Γιάννη, το τελευταία εβδομάδα πέρασα 6 πόλεις. Αλλά εκεί που χτύπησε η καρδιά της αγροτικής ενημέρωσης ήταν στην Καρδίτσα προχθές, την Τρίτη. Είδαμε εκπλήξεις, διότι ανοίγοντας τη δήλωση κάποιος για κάποιον αγρότη, θα δούμε ότι είναι πραγματικά αγρότης για να απολαύσει αυτή την έκπτωση που λέγαμε ποτέ ήταν 1.900 ευρώ ή 1.950. Άρα λοιπόν στους 6 στους 10 δεν είναι ενημερωμένοι. Έχει γεννηθεί ένα θέμα. Βλέπουμε αντιδράσεις που φαίνεται ότι θα το ανοίξουν, θα το αφήσουν ελεύθερο για να μπορεί να αποδεικνύει ο μόνος του αγρότης. Σήμερα δηλαδή, κάποιος που δεν είναι κλειδωμένο να φαίνεται ότι είναι κατ' επάγγελμα αγρότης, δεν δικαιούται να πάρει. Άρα λοιπόν από το πρώτο ευρώ, δηλαδή ας πούμε ότι βγάζει 3.000. Ενώ με την κλίμακα ήταν κατά κύριο επάγγελμα, θα ήταν αφορολόγητο. Μάλιστα. Αν δεν τον δείχνει, δεν τον φωτογραφίζει μέσα στο σύστημα ότι έχει δοθεί το μήνυμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανοίγει τον κωδικό του και του λέει ότι είσαι. Αυτό πάντως λοιπόν, υπάρχει και ένα πρόβλημα στο τάξη σχετικά με έναν κωδικό για τους αγρότες, Γιάννη. Εκεί απευθύνεται και στο Μητρό της Κατατόπου Εφορίας για να χαρακτηριστεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή όχι. Ειδικού καθεστώτος. Ναι, εκεί ναι, αλλά όλα πια τώρα το Υπουργείο Οικονομικών παίρνει τα στοιχεία πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρέπει, έχει δοθεί, μέχρι προχθές ήταν η προθεσμία, ποιοι είναι αγρότες αφανείς ή είναι του ειδικού καθεστώτος, πρέπει να δηλώσουν. Κάποιοι λοιπόν έχουμε προβλήματα σοβαρά. Κάποιο συνταξιούχος ο οποίος πήρε από κάποιο επίδομα, διότι πήγε στο λεωτρυβείο και ξαφνικά έμπλεξε, ή πήρε 500 ευρώ. 500 ευρώ από μια επιδότηση. Από μια επιδότηση. Δεν υποχρεούται να ήταν ειδικό του καθεστώτος. Από τη στιγμή αυτός που ενδεχομένως έχει άλλο ένα επάγγελμα, για παράδειγμα, η Σοφία έχει ένα μαγαζάκι, έτσι, αυτός κανονικά εμπίπτει στο κανονικό καθεστώς. Αυτά έχει γίνει επαρκής ενημέρωση και από τους συναδέλφους και από τους ειδικότερους που κυκλοφόρησαν και το βιβλίο του στα αγροτικά οι συναδέλφοι. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα, όσο ακόμη διαρκεί η περίοδος των δηλώσεων, πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Είναι σοβαρότατο το θέμα. Διότι δεν αναγνωρίζονται κατά κύριο επάγγελμα, τα στοιχεία είναι από το 2015. Mm-hmm. Κάποιοι νεότεροι έχουν γίνει κατ' επάγγελμα αγρότες, γιατί είναι προϋποθέσεις να είσαι κατ' επάγγελμα αγρότης. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι τιμωρούνται, σας είπα προηγουμένως στο παράδειγμα, 3.000 επί 22%. Αν όμως ήταν κατά κύριο επάγγελμα και του λέγε εκεί είσαι κατά κύριο επάγγελμα, εκεί λοιπόν λέμε τώρα, όσο να δούμε, θα ανοίξει, θα τακτοποιηθεί, κάνε τη δήλωσή σου κανονικά με επιφύλαξη. Θα πας στο Μητρό να δεις αν πράγματι είναι γραφτής τώρα να σου ελέγξουν, να δεις τα χαρτιά σου, να γίνεις κατ' επάγγελμα αγρότης, να πας στην εφορία να σου ανοίξει και να σε ξανακαθαρίσει τη δήλωση. Είναι πράγματα που αυτά μας τρομάζουν όμως. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έτσι βλέπουμε και με τις ρυθμίσεις. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο, γιατί οι ρυθμίσεις από τη μία έχουν ψηφιστεί και από την άλλη δεν εφαρμόζονται. Έδειξες κάτι. Η κοινωνία βρίσκεται στα όρια της. Λοιπόν. Πρέπει το κράτος πρόνοια, το κράτος τάξη, το κράτος οργάνωση να δείξει αυτή τη στιγμή το καλύτερο πρόσωπό της σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη, σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα μέτρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή, θα κάναμε την πλατφόρμα να δούμε, να μπορούν να ανεβάζουν όσοι νοικιάζουν τα μισθωτήρια. Βέβαια, τα μισθωτήρια. Θα κάναμε την πλατφόρμα να δούμε για τις αποδείξεις. Όλα αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν. Μα και τώρα την πλατφόρμα περιμένουμε για τις ρυθμίσεις, για να πάμε να ρυθμίσουμε οφειλές μας. Ότι έχει χαθεί, δεν έχει χτιστεί πλέον καθόλου η εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και κράτους. Γιάννη, θυμάσαι το συζητούσαμε πριν κάποιους μήνες. Και λέγαμε λοιπόν ότι θα έχει τη δυνατότητα με τους κωδικούς του να μπαίνει στο τάξη, ναι, το φορολογούμενος, για να βλέπει αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει στο Μάιο, μέχρι το Μάιο. Τι έχω φτάσει για να χτίσω το φορολογητό μου, λοιπόν, αφού χρειάζομαι 10, 15, 20%, σε τι ποσοστό βρίσκομαι ή τι έχω δαπανίσει. Ακόμα περιμένουμε. Δεν ξέρω ακόμα τι έχω κάνει. Πρέπει να υπολογίζω μόνη μου και να βλέπω τι έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς πιστεύω. Και την ίδια στιγμή, λέγεται από αυτό που είπες προηγουμένως, τα μεταθέτουμε τώρα μέχρι πότε. Για να ολοκληρωθεί η κατάσταση, η εγκατάσταση των πώς. Αν τον POS. Θα δούμε και για τα POS βεβαίως σε πολύ λίγο. Μιας και πάνε να το παντρέψουμε το POS με το αφορολόγητο. Υποτίθεται ότι το έκτιζε το αφορολόγητο βάσει συντελεστών με το εισόδημα το οποίο έχουμε μέσω του πλαστικού χρήματος ή μέσω του e-banking. Έχει φτάσει πλέον στα μέσα της χρονιάς. Οι επιχειρηματίες, ακόμη όλες οι επιχειρήσεις, δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν POS. Πάω εγώ με την κάρτα μου και μου λέει, κύριε, δεν είμαι υποχρεωμένος και έχω αναρτήσει έξω, γιατί έτσι λέει η νομοθεσία. Με αποτέλεσμα, εγώ να χάνω τους 6 μήνες, αλλά το αφορολόγητο που με βάζει να χτίσω, το έχει σε 12-12, το έχει για όλους τους μήνες.
Αν υπάρχει αυτό που λέγαμε σεβασμό στον πολίτη, θα έπρεπε λοιπόν να πει ότι θα το πάω σε 12, 6 μήνες δεν έχω εφαρμόσει το POS. Άρα τα φορολόγια θα είναι τα 6 του 12 του αρχικού. Ακριβώς, όχι τα 12-12 λοιπόν, αφού από τη στιγμή που δεν το είχες. Πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα, να δούμε το εισόδημα από ΕΝΗ και τι γίνεται εδώ. Μας καλούν οι τηλεθεατές. Θα δούμε εάν μετράνε και πώς μετράνε και αν μετράει και το φορολόγητο. Μας καλούν διάφορες ερωτήσεις οι τηλεθεατές. Γιατί με όλα αυτά που ακούνε, πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση στο τι γίνεται και τι μετράει και τι δεν μετράει. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να δούμε λίγο τους συντελεστές. Ο παλαιός συντελεστής ήταν 11% έως 12.000 ευρώ από τα ενίκια. Ο νέος συντελεστής είναι στο 15%. Φυστά. Από 12.000 και 1 έως 35.000 είναι από το 33 πήγε στο 35. Και από 35.000 και 1 και αν είναι από το 33 πήγε στο 45%. Απλά ήταν μέχρι 33%. Και τώρα βάλανε ένα καινούριο συντελεστή, αυτός ο τελευταίος που εφευρέθηκε το 45%, που είναι για το περιβάλλον εισόδημα. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, μεν αυξάνονται οι δείκτες, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε ένας καινούριος συντελεστής πλέον. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε πάντα, ένας πολίτης ή θα είναι μισθωτός, ή θα είναι αγρότης, ή θα είναι συνταξιούχος, ή θα είναι εισοδηματίας, μα οποιαδήποτε ιδιότητα και να έχει, βλέπουμε ότι πλέον το εισόδημά του συρρυκνώνεται. Και με μικρότερο εισόδημα, τον καλείς να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον. Έχουν έρθει ερωτήσεις, Γιώργο, σχετικά με το μισθωτήριο. Κάποιοι λοιπόν έχουν αλλάξει στη διάρκεια λοιπόν της χρονιάς, εκεί που νοικιάζαν το σπίτι 400 ευρώ, το πήγαν στα 250. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το αποτυπώσουν αυτό μέσα στο σύστημα. Ναι, δηλαδή πρέπει να αναρτήσουν πλέον το καινούριο μισθωτήριο για αυτούς τους μήνες. Τι γίνεται. Υποχρέωση εφόσον έχει υποβληθεί η αρχική. Και τώρα σπάνια, γιατί και όλες οι παλιές μισθώσεις που είχαν στο παρελθόν, αλλά ο πρώτος του 14, ναι, από το 14, είναι η πλατφόρμα αυτή. Δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν κάνεις αυτή την μίσθωση και το αποδέχεται και ο νικάρης σου και εσύ ως ιδιοκτήτης. Οι αλλαγές που είπες ακριβώς, Σοφία, πρέπει να ενημερώνονται, διότι επαληθεύουν και εσένα που σε καλύπτουν, που δεν άλλαξες, μειώθηκε, κάνανε μια συμφωνία και μειώθηκε το μήνυμα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι αλλαγές να διορθώνουν εντός 30 ημερών. Εντός 30 ημερών. Άρα λοιπόν μέσα σε 30 μέρες πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνουν την αλλαγή, εφόσον πραγματικά η αλλαγή αυτή οφείλεται σε ό,τι και αν είναι. Μπορεί να είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, δεν έχει σημασία. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον δικηγόρο, τον Κώστα Τζουκαλά. Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συζητήσαμε λοιπόν το κομμάτι το φορολογικό, τι ψηφίστηκε, μέτρα και αντίμετρα. Τα αντίμετρα θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των δανείων και βεβαίως στο κομμάτι των συντάξεων. Οι εξελίξεις όσον αφορά τα πολυνομοσχέδια είναι συγκεκριμένες. Όσον αφορά το κομμάτι των δανείων, εισάγεται τη διαδικασία πια και για τις οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Τροποποιείται λοιπόν το άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αναφέρεται ότι πλέον από Σεπτέμβρη γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί, όχι μόνο Τετάρτη όπως ήταν σήμερα, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10 έως τις 6 ώρα. Και θα μπορεί με ένα χτύπημα κάποιος να συμμετέχει σε πολλαπλούς πληστηριασμούς, αφού πλέον δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητο να είσαι στην αίθουσα του πληστηριασμού. Αυτό ενισχύει τα φανς και τα κοράκια στην ουσία που είναι οργανωμένα, γιατί μπορεί κάποιος από τον υπολογιστή του ταυτόχρονα να συμμετέχει σε διάφορους πληστηριασμούς που γίνονται ανά ειρηνοδικείο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Επίσης αναφέρει ότι ακόμα και εκκρεμείς κατασχέσεις, δηλαδή προγράμματα πληστηριασμού που τρέχουν ήδη και είναι σε 3 μήνες, 5 μήνες να γίνει πληστηριασμός με μια απλή κοινοποίηση του δικαστικού επιμελητή, μπορεί και αυτά να γίνουν πια με ηλεκτρονικά μέσα. Μόνο όπου έχει κερδιθεί ανακοπή, μόνο που έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, εκεί δεν μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που θα γίνει ο πληστηριασμός. Άρα, μόνο στους πληστηριασμούς που είναι να γίνουν τις επόμενες 10, 15, 20 ημέρες. Και επίσης εισάγει και μία άλλη ένταξη που λέει το εξής, ότι πέραν από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που περνάει σε funds, θα περνάει στη διαχείριση των funds αυτών και τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με τα δάνεια αυτά, εφόσον γίνει ο πληστηριασμός. Αυτά είναι τα δύο νέα στοιχεία που αφορούν το ζήτημα των δανείων και είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Βέβαια, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ξεπαγώνουν οι πληστηριασμοί, γιατί ένα διαχρονικό κονσένσους τραπεζών και κυβέρνηση που υπήρξε τα τελευταία 2 χρόνια φαίνεται ότι πια οι τράπεζες ξεκινάνε πιο fast track διαδικασίες να εισπράξουν τα χρήματά τους. Γιατί και κινδυνεύουν, θέλω να μου πεις. Όσοι υπάρχει διαταγή πληρωμής, τυπικά βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι περίπου 100.000
ή οι εταιρείες πληρωμής που δεν έχουν ασκηθεί ανακοπές ή έχουν ασκηθεί ανακοπές αλλά δεν έχουν κερδιθεί. Άρα στην ουσία τα ακίνητα των ανθρώπων αυτών είναι τα πρώτα που θα μπουν στο στόχαστρο. Βέβαια υπάρχουν τα ένδικα μέσα της ανακοπής, της αναστολής, της ανακοπής σε πρόγραμμα πληστηριασμού που πρέπει να γίνει 20 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο πληστηριασμό κάθε φορά. Mm-hmm. Με τον νέο κώδικα να θυμίσουμε ότι 8 μήνες πριν ενημερώνεται ο δανειολήπτης ότι θα γίνει πληστηριασμός στο ακίνητο του, άρα έχει χρόνο να οργανωθεί. Η πιο σίγουρη λύση είναι να υποβάλει την αίτηση του νόμου Κατσέλη, γιατί με το που υποβάλει την αίτηση αναστέλλονται τα μέτρα αυτά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Κοινοποιείται ένα πρόγραμμα πληστηριασμού σε ένα δανειολήπτη. Προχώρησε. Έχει σε 2 μήνες πληστηριασμό. Αν προλάβει και 15 μέρες πριν τον πληστηριασμό και 25 μέρες πριν τον πληστηριασμό να κάνει αίτηση του νόμου Κατσέλη και ταυτόχρονα να έχει κάνει ανακοπή και να επικαλείται ως λόγο την υπαγωγή του στον νόμο, δεν μπορεί να γίνει ο πληστηριασμός. Άρα λοιπόν είναι μια λύση. Άρα υπάρχει ένας τρόπος, ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί τυπικά να μην έχουν τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη, να είναι έμποροι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, δεν πρόκειται να κερδίσουν το δικαστήριο του νόμου Κατσέλη. Ακόμα και αν καταχρηστικά το ασκούν, τη λέω τη λέξη εισαγωγικά, θα μπορέσουν τουλάχιστον να αποσοβήσουν τον πληστηριασμό στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι το βασικό. Στο κομμάτι. Σε λίγο θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα και το κομμάτι των συντάξεων βεβαίως και των επιδομάτων. Όπως επίσης κάτι το οποίο θέλω να ανοίξουμε είναι τι γίνεται στο κομμάτι των ρυθμίσεων. Και αναφέρομαι και στη ρύθμιση των από 3 έως 20.000 ευρώ, γιατί είναι κάτι που έχει ψηφιστεί, λοιπόν, του νόμου, ακριβώς, αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμα, θα ακόμα μας τα πεις έχουν βγει εγκύκλοι, αναλυτικά και βεβαίως και για τον εξωδικαστικό. Και τον εξωδικαστικό συμβασμό, ο νόμος προβλέπει και ότι 3 Αυγούστου στην ουσία θα ξεκινήσει η διαδικασία, καλό Σεπτέμβρη. Για να το βάζουμε σε μια διαδικασία. Πάντως είναι σημαντική η εξέλιξη του εξωδικαστικού συμβασμού για τις επιχειρήσεις. Ναι, να Γιάννη. Πούμε κάτι για τις ρυθμίσεις όσον αφορά το θέμα το κομμάτι της εφορίας τουλάχιστον. Mm-hmm. Γιατί ακούγονται ότι μπορεί και ο πολίτης που έχει χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων να πάει πάλι στον προϊστάμενο της μονάδας και ο προϊστάμενος της μονάδας να το ξαναεντάξει. Θα ήθελε βέβαια αυτή. Πολύ, βεβαίως. Το θέλαμε πάρα ναι. πολύ να γίνει κάτι, αυτό αλλά δεν ισχύει. Να πούμε κάτι ότι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μην πάει ο πολίτης και τα βάζει με τον συνάδελφό μου ότι δεν θέλει να το κάνει γιατί έχει τους δικούς του λόγους. Είναι κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο να γίνει. Το μόνο περιθώριο που άφηνε ο νόμος για να δεχτεί πάλι ο πολίτης τη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι εάν είχε χάσει τη ρύθμιση με τη διαφορά του επιτοκίου που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, ο πολίτης ήξερε ότι η δόση ήταν 105,70 και με τη διαφορά επιτοκίου πήγε στα 107. Mm-hmm. Αυτός παρέμεινε στα 105,70 και η διαφορά που ήταν μαζεύτηκε και είχε δικαίωμα να μην χάσει τη ρύθμιση να μπει μέσα. Σε καμία άλλη περίπτωση, αν έχει χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν μπορεί να ξαναενταχθεί. Και υπάρχει ρύθμιση οι 12 δόσεις ή 24 σε ειδικές περιπτώσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις. Που αν χαθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με διαφορετικές δόσεις, μπορεί ο πολίτης να την ξαναχτίσει μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC γεννώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54854. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο Γιάννης Χατσαλάτας και ο Κώστας Τσουκαλάς. Είναι εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των επιδομάτων και των συντάξεων, Κώστα, και να δούμε βεβαίως και να απαντήσουμε σε αρκετές ερωτήσεις τηλεθεατών που έχουν έρθει. Λοιπόν, εντάξει, το νομοσχέδιο περιέχει πολλές διατάξεις για το mm-hmm. ασφαλιστικό. Μία βασική λοιπόν είναι ότι από 1η-1η-19 δεν υπάρχουν πλέον, όπως τα ξέραμε, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Αυτό ειδικά στο δημόσιο σημαίνει μία σημαντική μείωση. Μένει να εξηγηθεί αν αυτή η μείωση θα είναι παρεμπίπτουσα μείωση του 18% ή αν θα είναι μέσα στο ποσό αυτό. Αυτό μένει να εξηγηθεί. Όπως είναι ο νόμος, εγώ το ερμηνεύω ότι είναι μία άλλη μείωση, άρα είναι διπλή μείωση. Μία νέα μείωση λοιπόν. Ακριβώς. Υπάρχει η κατάργηση προσωπικής διαφοράς, όπου πλέον αναφέρει ότι την προσωπική διαφορά που διατήρησε ο νόμος Κατρούγκαλου, είτε σε παλαιούς συνταξιούχους έως 12 Μαΐου, είτε εκείνη που προέβλεψε για τους νέους συνταξιούχους 16, 17, 18, αν είχαν διαφορά 20% μεταξύ παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού, mm-hmm. καταργείται, αλλά λέει δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η μείωση να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκείνοι που είναι πάνω από 1.000 ευρώ θα έχουν μια πολύ μεγάλη περικοπή. Θα ακουμπήσουν λοιπόν το 18%, θα χάσουν από 180 έως και 300-350 ευρώ στην ουσία από τη σύνταξή τους.
Εκείνοι που είναι στα 800 ευρώ θα υποχωρήσουν περίπου κατά 80 με 90-100 ευρώ. Εκείνοι που είναι στα 650, αν είναι του ΙΚΑ, θα έχουν πολύ μικρή διαφορά, 20 με 30 ευρώ. Αν είναι όμως του ΟΑΕ του Δημοσίου, θα έχουν και εκείνοι μία μείωση από 50 ή 40 έως και 100 ευρώ. Άρα στην ουσία, πάρα πολλοί, οι μισοί συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στη συνταξή τους. Όταν λέω σημαντικές, το διαχωρίζουμε με ποια έννοια. Μπορεί το 50 να είναι πολύ μικρότερη μείωση από το 300. Σε κάποιον που παίρνει όμως 700 ευρώ, το 50 είναι πολύ μεγάλο ποσό. Είναι ένα μεγάλο μέρος της σύνταξής του στην ουσία. Έχουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς όπου είχε μείνει σε επικουρικές συντάξεις, πάλι με τον όρο να μην υπερβαίνει το 18%. Αυτό σημαίνει μειώσεις στις επικουρικές έως και 50 ευρώ. Μπορεί να είναι μηδενική μείωση, μπορεί να είναι 10 ευρώ, 20 ευρώ, μπορεί και να είναι και 50 ευρώ, ανάλογα με το τι επικουρική λαμβάνει επειδή ο καθένας. Επειδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα επειδή λες τα ποσοστά και ο κόσμος θέλει να ξέρει. Για παράδειγμα, ένας που παίρνει 1.200 ευρώ καθαρά. Ναι, αυτός κανονικά χοντρικά. Το μεικτό του ποσό, ναι. Το σημερινό καταβαλλόμενο μεικτό. Και το 18% μεικτό, εάν είναι στο καθαρό μεικτό, και θα... πώς υπολογίζει, πού πάει το 18%. Είναι στην μεικτή καταβαλλόμενη. Στη μεικτή καταβαλλόμενη. Ο συγκεκριμένος κ. παίρνει 1.200. Μας λέει για καθαρό ποσό. Μπορεί να έπαιρνε, η αρχική του μεικτή ήταν 1.780. Ναι. Είχε με τις μείωσες γίνει 1.450-1.430 και τώρα έπαιρνε 1.200 καθαρά. Άρα τα 1.400 που είναι περίπου η μεικτή του σύνταξη θα μειωθεί περίπου 18%. Άρα αυτό θα χάσει. Άρα στο μεικτό 250 με 270 ευρώ μεικτά. Καθαρά θα χάσει 220 ευρώ για παράδειγμα. Θα χάσει ένα μεγάλο ποσό συγκεκριμένος. Θα έχει μια μεγάλη περικοπή. Και επειδή είναι υψηλοσυνταξίους, σε εισαγωγικά το λέω, δεν είναι πολλά τα λεφτά που παίρνει ο άνθρωπος, αλλά σε σχέση με τους υπολείπους είναι πιο ψηλά. Πιθανώς θα έχει και επικουρική που θα είναι ακόμα περίπου στα 2,70, 2,20, 2,10 και από εκεί θα χάσει περίπου άλλα 30 με 40 ευρώ. Άρα αυτός έχει μια περικοπή η οποία σε καθαρό ποσό δεν θα είναι μικρότερη από 250 ευρώ για παράδειγμα. Πολύ σημαντική περικοπή. Άρα, να πούμε και κάτι άλλο μόνο, Σοφία, πριν κλείσουμε τον κύκλο για να δούμε τα ερωτήματα. Ότι επίσης ο νόμος Κατρούγκαλου όριζε ότι από 1η-1η του 19, αν υπάρχει αύξηση μεταβολή δίκτυα τιμών καταναλωτή ή δίκτυα μεταβολή μισθών, θα αυξάνεται η εθνική σύνταξη. Αυτό μετατίθεται για το 22. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν και το 22 θα γίνει. Απλά είναι ενδεικτικό το ότι δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα, το ότι ακόμα και αυτή η πολύ μικρή μείωση, γιατί με ανάπτυξη 5%, άντε να γινόταν το 3,84-3,95. Ακόμα και αυτό μετατίθεται στο μακρινό μέλλον στην ουσία. Άρα έχουμε μια αρνητική εξέλιξη στο ασφαλιστικό και συγκεκριμένα με το εξής, ότι άμα αθροίσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και τον τωρινό νόμο, η εξοικονόμηση η οποία επιτυγχάνεται από τη δαπάνη συνταξιδότηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Γιατί δεν αφορά μόνο τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Υπάρχει και η δομική διαρθρωτική αλλαγή των πολύ μικρότερων μελλοντικών συντάξεων. Δεν είναι τυχαίο, θα το βλέπει ο κ. Χατσαράτας καθημερινά στην εργασία του, ότι πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι κανένας δεν φεύγει για σύνταξη. Γιατί, ενώ μέχρι πέρσι φεύγανε σοριδών. Δηλαδή το δημόσιο από το 10 ήταν 905.000, πήγε στις 620, περίπου τώρα λέω τα νούμερα, μπορεί να πέφτω λίγο έξω. Πλέον δεν φεύγει κανένας. Γιατί ο δημόσιο υπάλληλο που ακόμα έχει πολύ μεγάλε μειώσει στι αποδοχέ του, αλλά έχει διατηρήσει ένα μισθό που είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο πια από τη σύνταξη που θα λάβει, κατά μέσο όρο 400 ευρώ διαφορά, 300 ευρώ διαφορά, κανένα δεν είναι πρέπει να γιατί να φύγω και θα στον ιδιωτικό τομέα φεύγουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι, γιατί αφενό είναι πολύ λιγότεροι εκείνοι που έχουν δικαίωμα να φύγουν. Αφετέρου, στον ιδιωτικό τομέα, πράγματι κάποιο που μπορεί να δούλευε και να έχει ένα μέσο όρο αποδοχών 1.000 ευρώ, τώρα παίρνει 600 με τι μειώσει που έχουν γίνει, άρα προτιμάει να πάρει 700 ευρώ σύνταξη παρά να μείνει να δουλεύει. Αλλά στο δημόσιο δεν βγαίνει κανείς πια με τη συναλλαγή που έχει γίνει. Είναι αυτό που λένε ή στο λύκο ή στο χασάπι, το αφήνω προδιαγεγραμμένο. Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα τον κύριο Τσουκαλά, σας παρακαλώ. Ναι, την ερώτησή ακούω. Σας, ναι. Κύριε Τσουκαλά, ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά για το νοσηλευτικό προσωπικό με το επίδομα που λέει για κατάργηση. Ισχύει? Όπως είναι γραμμένο, ισχύει στην ουσία, αλλά τώρα πρέπει να περιμένουμε και την εγκύκλιο για να το βεβαιώσουμε. Μάλιστα. Και άλλη μία ερώτηση. Έχουμε μιλήσει πάλι μαζί. Όταν ένας είναι άνεργος, έχει κάνει αυτοασφάλιση, μπορεί να πάρει ανεργίας κάρτα? Κάρτα ανεργίας μπορεί να πάρει. Επίδομα ανεργίας δεν παίρνει, γιατί η αυτοασφάλιση δεν είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης.
Τα ένσημα δηλαδή του αυτασφαλιζόμενου δεν προσμετρούνται για να καλύψει την προϋπόθεση του να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας. Το να έχει κάρτα μπορεί να έχει κάρτα και ενώ παράλληλα αυτασφαλίζεται. Δεν χρειάζεται καν να περιμένει να λήξει ο χρόνος αυτασφάλισης. Μπορείς ταυτόχρονα να είσαι αυτασφαλισμένος και να έχεις κάρτα ανεργίας. Δεν είναι εργασία η αυτασφάλιση. Ασφάλιση είναι ότι κολλάω κάποια ένσημα μόνος μου για να συμπληρώσω προϋποθέσεις για να πάρω κάποτε σύνταξη. Άνεργο είμαι όμως στην ουσία, δεν εργάζομαι, δεν παρέχω εργασία, δεν είναι η ασφάλισή μου συνδυασμένη με απασχόληση. Αυτό και λέγεται προαιρετική ασφάλιση. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει μια σύγχυση στους τηλεθεατές με τις περικοπές, το 18% και καλούν και στέλνουν μηνύματα. 18% είναι στην κύρια και 18% είναι στην επικουρική. Μιλάμε για μέχρι 18% πρώτα απ' όλα. Μέχρι 18%. Για να μην παρεξηγηθούν και ακριβώς. Να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Τα παράδειγμα που έφερα πριν, όταν λέω στα 650 ευρώ, άντε να χάνεις 50, δεν είναι 18%. Λέει ο νόμος. Από 1η-1η 19 καταργείται, μιλάμε τώρα για τους παλαιούς συνταξιούχους, πριν 12 Μαΐου 16. Και όταν λέμε παλιούς, εννοούμε όχι μόνο εκείνους που την παίρναν τότε τη σύνταξη, αλλά και εκείνους που κατάφεραν και υπέβαλαν αίτηση μέχρι 12 Μαΐου. Πάρουν, αυτοί θεωρούνται παλαιοί συνταξιούχοι. Αυτοί πηγαίναν λοιπόν με τον παλιό νόμο και έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, θα σου επαναυπολογίσω τη σύνταξη το 19, αλλά τη διαφορά που μένει μεταξύ νέου και παλαιού τρόπου θα την κρατήσει στα προσωπική διαφορά. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Θα έπαιρνε 1.000, με τον νέο νόμο είναι 800. Τα 200 ευρώ, λέγω νόμος Κατρούγκαλου, συνεχίζει να τα παίρνει στην κύρια σύνταξη, αλλά πια λέγονται προσωπική διαφορά. Δεν είναι σύνταξη. Είμαι εγώ συνταξιούχος το Μάιο του 16, ο κ. Χατσαράδες φεύγει το 18. Έχουμε ίδια ένσημα, 1.000 εγώ, 800 αυτό, το 19 και εγώ 800, αλλά εμένα μου μένει και 200 ευρώ προσωπική διαφορά. Λέει τώρα ο νόμος. Αυτή η διαφορά από 1η-1η 19 καταργείται. Θα παίρνουμε τα ίδια. Αλλά αν το ποσό της διαφοράς είναι πάνω από 18%, 1.800, εκεί λέει δεν μπορεί η μείωση να υπερβεί το 18%. Άρα στο παράδειγμά μας, εγώ θα παίρνω 820. Δεν θα παίρνω 800. Θα κρατήσω ένα 20 ευρώ στην ουσία. Άρα βάζει ένα γκόφτη απλά στο πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η μείωση που θα επέλθει από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Καταργείται η προσωπική διαφορά. Αν η προσωπική διαφορά είναι 10%, το χάνεις όλο. Αν είναι 15%, το χάνεις όλο. Στα σενάρια τα ακραία που είναι πάνω από 18%, εκεί τη φρενάρει τη μείωση του 18%. Προστείλω να εξηγηθεί. Γιατί πολλοί το μπερδεύσαν στην αρχή. Δεν μειώνεται 18% η προσωπική διαφορά. Μειώνεται όλη η προσωπική διαφορά. Αλλά δεν μπορεί η μείωση που θα επέλθει από την κατάργησή της να είναι μεγαλύτερη από το 18% της συνολικής σύνταξης. Αυτό λέει ο νόμος. Στην επικουρική τώρα είχε γίνει ήδη επανυπολογισμός των συντάξεων. Είχε γίνει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Λέει αυτοί οι οποίοι είχαν πάνω από 1.300 ευρώ, αλλά επειδή έλεγε ο νόμος ότι και με την περικοπή που κάνω δεν μπορείς να πέσεις κάτω από 1.300, κρατούσανε προσωπική διαφορά. Έπαιρνε κάποιος 2,90, πήγε στα 150, αλλά του δίνει και 50 ευρώ προσωπική διαφορά. Αυτό φεύγει. Επίσης, επανυπολογιζόμενη η σύνταξη, επειδή πια δεν υπάρχει το 1.300 και δεν πρέπει να εξηγηθεί, θα επανυπολογιστούν και οι επικουρικές αυτών οι οποίοι είναι κάτω από 1.300 ευρώ. Γιατί εκεί μιλάμε για εξτρά μείωση και σε όσους γλίτωσαν την περικοπή το 2016. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε. Ναι. Ακριβώς. Και το άλλο ερώτημα ποιο είναι, αυτό που λέει πριν η Σοφία. Εγώ θεωρώ ότι εννοείται είναι δεύτερη μείωση. Όταν λες καταργώ τα επιδόματα. Τα επιδόματα, ναι. Η κατάργηση και η μείωση που θα υπέρθει από αυτά είναι μέσα στο 18% ή είναι εξτρά. Επειδή είναι σε άλλο άρθρο, μάλλον είναι εξτρά μείωση. Δηλαδή, νέα μείωση. Χάνω εγώ χάνω και 18% παράδειγμα, αν είμαι πάνω από 1.000 ευρώ τη σύνταξη, χάνω και το 50 που έπαιρνα σαν επίδομα συζύγου. Ή είναι μέσα στο 18. Εγώ το ερμηνεύω έτσι. Περιμένουμε το Υπουργείο όπως το να πει κάτι διαφορετικό. Όπως το διατυπώνει και εδώ, το λέει και με σαφήνεια. Το ποσό που περικόπτεται κατά τώρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 18% της καταβαλλόμενης κύριας. Ναι, θεωρείται καταβαλλόμενη κύρια και το επίδομα που μπαίνει στην κύρια ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα, καταλάβατε. Είναι κάτι το οποίο... Γιατί λέει στο παραπάνω άρθρο ότι το επίδομα μέχρι τώρα το συγκατάθεται μαζί με τη σύνταξη. Το θεωρεί όμως τη σύνταξη ή είναι κάτι εξτρά, άρα η περικοπή είναι το παίρνουν και κάποιοι και δεν 18 το παίρνουν, όμως. Συν αυτό. Εκεί είναι το ερώτημα. Πάμε στον κύριο Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Η κόρη μου έχει ασφαλιστεί από το 2002 έως το 2012 στο ΙΚΑ
από το 13 στο 16 στο ΘΕΒΕ και από το Γενάρη που λέγεται μέχρι σήμερα είναι πάλι στο ΙΚΑ. Επί εγκυμοσύνης που στην προκειμένη περίπτωση αντιμετωπίζουμε, ποιος ασφαλιστικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τη χορήγηση παροχών μητρότητος ή το βοήθημα του κετού πρώτων και τα επιδόματα και οφορήματα. Τώρα που είναι, τώρα που είναι. Τώρα είναι στο ΙΚΑ. Από πότε? Από το Γενάρη του 2017. Ναι. Το ΙΚΑ είναι το αρμόδιο, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λόγω των, των ενσύμων που έχει αν επαρκούν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να κάποια στιγμή να το κοιτάξω αν θέλετε και από Δευτέρα να σου το απαντήσω. Κοιτάξτε, τα ένσημα στο ΙΚΑ από το Γενάρη μέχρι σήμερα είναι 150. Mm. Είναι πόσο είναι, Μάιος είναι. Από Γενάρη έως σήμερα είναι το πολύ 125. Από εκεί και ύστερα τα προηγούμενα χρόνια είναι συνολικά είναι 12. Ναι, ναι, το βασικό είναι η προϋπόθεση των τελευταίων ενσύμων που θέλει. Τα τελευταία, τα τρία χρόνια είναι στο ΤΕΒΕ και το τελευταίο χρόνο από το Γενάρη είναι στο ΙΚΑ. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να το πάρει λόγω των λίγων ενσύμων που έχει προς τα πίσω στο ΙΚΑ. Αλλά για να μην σας πω κάτι λάθος, να επιφυλαχθώ και να το δούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Να σας ενοχλήσω τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε, να περάσουμε και στην κυρία Παναγιώτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κυρία Παναγιώτα. Ναι, ναι. Για το τηλεφωνό, απορχομενό τηλεφωνό. Ναι, την ερώτησή, βεβαίως, την ακούμε, ερώτησή ναι. Σας. Ναι. Είμαι απορχομενό τηλεφωνό, κυρία Γιάννη. Έπαιρνα από τον άντρα μου, έχει 30 χρόνια που έρθει νέος, και έπαιρνα 550 ευρώ και τώρα παίρνω 380 και μας θέλουν να μας κόψουν κι άλλα. Τι θα γίνει? Εσάς δεν θα είναι η περικοπή, θα είναι πολύ μικρή. Εσάς η περικοπή, αν είναι, θα είναι της τάξης των 4-5-7 ευρώ, ας πούμε. Μπορεί και να μην υπάρχει καθόλου. Υπάρχουν και κάποιες λίγες περιπτώσεις, Σοφία, όπου με τον επανυπολογισμό, ένα περίπου 3% των περιπτώσεων, κάποιοι θα είναι κερδισμένοι. Θα πάρουν και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και είναι κυρίως ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, για παράδειγμα, όπου βγήκανε με μειωμένη, όχι μητέρες ανηλίκου, με τις σκηνές. Ναι, ναι, όχι. Όσον αφορά το ΕΚΑ, θα είστε ζημιωμένοι. Γι' αυτό παίρνετε λιγότερα. Σε σχέση με το σημερινό που λαμβάνετε, όμως μπορεί να πάρετε, λέμε, και 2-3 ευρώ παραπάνω. Απλά επί της ευκαιρίας λέμε ότι μια κατηγορία με μειωμένη σύνταξη γύρατος, για παράδειγμα, στα 62 που έφυγε και έπαιρνε μειωμένη άνευ κατά του ορίου 270 ευρώ, μπορεί να πάει τώρα στα 340-320. Δεν μπορεί να έχει μια αύξηση που να είναι και 40-50 ευρώ. Και 40-50. Εντάξει. Αλλά είναι μια μικρή κατηγορία αυτή η ασφαλισμένη. Είστε, γιατί λοιπόν, η μείωση στον παλιό νόμο, πάρα πολύ. Η μείωση στον παλιό νόμο έμπαινε επί του συνόλου της παροχής σύνταξης. Mm-hmm. Ενώ πλέον μπαίνει μόνο επί της εθνικής σύνταξης στο ΙΚΑ. Πάντως άρα, ενώ παλιά κάποιος που ήταν να πάρει 450, μείον 30% έπαιρνε 320, τώρα σου λέει 2,70 η εθνική και 90 η αναλογική, 3,70. Κερδίσει 30 ευρώ, ας πούμε. Για τέτοια ποσά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε θα κερδίσει τίποτα. Και αυτή είναι μια μικρή κατηγορία. Η πλειοψηφία είναι η μεγάλη, που είναι εκείνη που χάνει και χάνει αρκετά λεφτά. Και σε αυτό που είπες για την, μάλλον ότι θα είναι διπλή η περικοπή για τα οικογενειακά επιδόματα, μάλλον έχεις... Αυτό έτσι εμεινεύω, γιατί είναι και σε καθαρά. Και θεωρώ ότι διαφορετικά θα έλεγε ότι στο άνθρωπο που αναφέρει το θέμα των επιδομάτων, ότι θεωρούνται τμήμα της καταβαλλόμενης σύνταξης. Ναι, ναι, άρα λοιπόν τα οικογενειακά επιδόματα είναι εκτός. Ενώ δεν λέει ότι είναι, λέει απλά συγκαταβάλλεται με την κύρια σύνταξη. Είναι θέμα ενιολόγηση. Βλέπω και στον πίνακα που σωματώνει τα παραρτήματα, το έχει σε δύο σε, και έχει και για το κύρια σύνταξη και από κάτω και περικοπή προσωπικής διαφοράς και συμπληκτικής. Το έχει στον απολογισμό. Άρα λοιπόν είναι μία έξτρα περικοπή, λοιπόν, έτσι όπως μας τα είπε και ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Πάμε στους δύο τηλεθεατές, είναι ο κύριος Στέφανος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για ένα θέμα συνταξιοδότησης. Ναι, ναι, ο κύριος Τσουκαλάς σας απαντήσει. Ναι. Την ερώτησή σας. Ναι, πείτε μου. Ναι. Έχει ένας αδερφός μου 11.100 ένσημα κατοχυρωμένα το 2012. Mm. Είναι 55 χρονών. Mm. Δεν έχει βαρέα, δεν έχει βαρέα. Έχει 8.500. Τα 8.500 βαρέα πότε τα είχε?
Μέχρι το 12. Άρα το 12 είχε 1500 έσημα λοιπόν τουλάχιστον, είχε παραπάνω. Ναι. Είχε και 7.500 βαρέα. Ναι. Αν τα είχε αυτά που μου λέτε το 12, τα είχε και το 11. Αφού είχε το 12. Ναι. Άρα βγαίνει 55 και 9 με πλήρη, 53 και 9 με μειωμένη. Τα βαρέα δεν έχουν αλλάξει. Εφόσον είχε 1500 λοιπόν ένσημα το 11, εκ των οποίων 7.500 βαρέα το 11, 55 και 9 η πλήρη, 53 και 9 η μειωμένη. Αν τα έπεσε το 12 αυτά, 56 και 6 η πλήρη, 54 και 6 η μειωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τον κύριο Αντώνη θα μείνουμε και Γιάννη Χατζησαλέτα και Γιώργο Χριστόπουλο. Θα μιλήσουμε και για τις ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι στιγμής. Θα μας πει και ο Κώστας τι είναι λοιπόν, τι θα περιμένουμε. Αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί αλλά δεν εφαρμόζεται. Θα δούμε όπως θα δούμε και για την αποσχόληση των συνταξιούχων, αν έχουμε κάτι νεότερο. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω. Η σύζυγός μου είναι 63 ετών και έχει 40 χρόνια έσημα. Το Ταμείο Ενεργείας 6 μήνες προσμετράτε σε αυτά. Είναι, πόσα χρόνια είναι? 63 στα 64. Και πόσα έσημα έχει? 40 χρόνια. 40 χρόνια. Ναι. Το Ταμείο Ανεργίας είναι χρόνος δωρεάν αναγνωριζόμενος, όπου προσμετράτε για θεμελίωση δικαιώματος. Δηλαδή... 40 χρόνια προσμετράτε. Ναι, εξηγώ, εξηγώ. Αν έχει η σύζυγος 40 έτη πραγματικά κλεισμένα, δεν της δίνει τίποτα το Ταμείο Ανεργίας. Δεν μετράει για τον υπολογισμό του ποσού. Μετράει όμως, αν είχε για παράδειγμα 39,5 χρόνια, θα έπαιρνε το εξάμεινο από τον ΟΑΕΔ για να τα κάνει 40, για να μπορεί να φύγει με πλήρη. Αλλά σύνταξη θα έπαιρνε ποσό για 39,5 χρόνια. Είναι χρόνος που επειδή τον αναγνωρίζεις δωρεάν, όχι με εξαγορά, δεν μετράει για τον υπολογισμό της σύνταξης. Μετράει μόνο για θεμελίωση δικαιώματος. Συντάξεως. Πλήρους συντάξεως, έτσι. Και πλήρους και μειωμένης. Η σύζυγος πάει για πλήρη, αφού έχει 40 χρόνια, ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αποσχόληση των συνταξιούχων. Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με δεν αυτό. Δεν έχει βγει ακόμα η εγκύκλωση. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει και μπορεί να συνεχίζει να δουλεύει ή να βρει και δουλειά τον προηγούμενο Αύγουστο, μετά δηλαδή τον νόμο, και να το βρει μπροστά του αυτό το πράγμα και να του δίνει αναδρομικά. Έχουμε εξηγήσει. Όσοι του βρήκε ο νόμο και να δουλεύουν και να είναι ήδη συνταξιούχοι και έχουν μείνει στην ίδια δουλειά, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Όσοι όμως είτε δεν ήταν συνταξιούχοι, απλά δουλεύανε και τώρα απλά πήραν σύνταξη, είτε ήταν μέσα συνταξιούχοι αλλά τώρα βρήκαν δουλειά μετά τις 12 Μαΐου 16, αυτοί θα έχουν περικοπή. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Μεγάλη, 60%. Για τον συνταξιούχο στο ΜΑΤ, 300 μπορεί το μάθημα. Παίρνω συντάξη 1260 και 166 από κουρί και πώς έγινε τώρα συντάξη μου. Πόσο παίρνει, λέει, 1260 ευρώ και επικουρική 166. Καθαρά ποσά αυτά, Καθαρά είναι αυτά. Θα έχετε μία μείωση τουλάχιστον 220 ευρώ, 230. Από την κυρία, εντάξει. Από την κυρία, ναι, στην επικουρική. Ενδέχεται να μην έχετε μεγάλη περικοπή, δεν είναι μεγάλη επικουρική σας, αλλά είναι πιθανό και εκεί πέρα όχι μεγάλη μείωση όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην κύρια θα είναι πολύ μεγάλη η μείωση δική σας, ναι. Στην κύρια θα είναι, γιατί είναι 1266. Γιάννη μου και Γιώργο, πριν κλείσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των ρυθμίσεων. Τι ισχύει μέχρι στιγμής, μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Όσοι έχουν τη ρύθμιση των εκατοδόσεων, ας προσπαθήσουν να μην τη χάσουν σε καμία περίπτωση, γιατί έτσι και τη χάσεις τελείωσε. Και να κοιτάζουν πάντα αν δημιουργείται καινούργια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ναι. Να κοιτάζουν ή να την πληρώνουν ή να τη ρυθμίζουν. Γιατί αν χάσουν οποιαδήποτε πλέον καινούργια οφειλή, χάνουν και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία δεν επανέρχεται. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε κάτι που περιμένουμε εναγωνίως από την εφαρμογή. Αν δηλαδή έχει μια δόση και γεννιέται μια νέα οφειλή, όπως είπε ο Γιάννης, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή πρέπει πριν λήξει η προθεσμία της, να πάω μια μέρα νωρίτερα, γιατί αλλού γίνεται ηλεκτρονικά αυτή η ρύθμιση καινούργια, και αλλού δεν γίνεται. Αν πάω μετά. Ερμηνεύεται, τυπικά δεν έχει γίνει ακόμη. Δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά τυπικά ο νόμος αφήνει έκθετο τον φορολογούμενο και του λέει: δεν ήρθες, ήρθες κατόπιν να μου τη ρυθμίσεις. Εγώ ήθελα να έρθεις πριν.
Δηλαδή, πότε γίνεται ηλεκτρονικά και πότε γίνεται, είναι θέμα ακριβώς στα δύο σημεία αυτά. Άρα, λοιπόν, πριν λήξει, να φροντίσει να, είναι, να τη ρυθμίσει και να μην αφήσει να λήξει. Διότι τώρα, άπαξ και λήξει, και δεν, γιατί είχαμε τον το 30 μέρες, πήγε στις 15 Σοφία του χρόνου. Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, με το που λήγει μια δόση, δεν πληρώνεται ή κάτι άλλο. Δεν πληρώνεται κάτι άλλο που τρέχει, δηλαδή εντάξει στις δόσεις σου, 100, αλλά δεν πληρώνεις τα τρέχοντα, έχουμε κίνδυνο να χάσεις ακριβώς τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μου έχεις δώσει θέμα να διαβάσω τώρα το μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξέρεις, με έχεις κάνει την άλλη εβδομάδα που θα έρθεις, θα ετοιμάσω για τα παραδείγματα. Γιατί πραγματικά ξέρεις τι μου κάνεις. Αυτό είναι για όλο τον χρόνο καταρχήν. Πρώτα απ' όλα ξέρεις τι μου κάνεις. Με βάζεις να διαβάζω, γι' αυτό γίνομαι. Γιατί λέμε, όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα. Μάθεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, Κώστα Τσουκαλά, να κλείσουμε με αυτούς. Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές? Γιατί έχουμε είναι ένα λοιπόν θέμα αύξηση οποίο... ασφαλιστικών εισφορών. Mm-hmm. Πλέον, ενώ ο νόμος προέβλεπε ότι ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, τα κέρδη δηλαδή ενός επαγγελματία, τώρα έρχεται και λέει το εξής. Η βάση υπολογισμού δεν είναι μόνο τα κέρδη, θα είναι τα κέρδη αθριζόμενα με τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε τον προηγούμενο χρόνο. Άρα στην ουσία το μεικτό ποσό, όχι ο τζίρος, το μεικτό ποσό κέρδη συν ασφαλιστικές εισφορές. Λέει για το 18 το ποσό αυτό θα είναι μειωμένο 15% και επ' αυτού θα μπαίνουν 20% κλάδος σύνταξης, 6,95% κλάδος ασθενείας. Το 19 όμως θα είναι κανονική όλη η αύξηση όπως υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και το χαμηλότερο που πληρώνεται σήμερα, 2.695 ευρώ, θα πάει περίπου 3.400. Άρα και εκείνος που είναι με μηδενικό εισόδημα θα έχει μία αύξηση 800 ευρώ. Εκείνος που είναι με πολύ υψηλό θα έχει μία αύξηση η οποία μπορεί και να φτάνει το 35-40% του ποσού που μέχρι τώρα έδινε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, πολύ αρνητική για τους επαγγελματίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ. Να πούμε μόνο, Σοφία, γιατί πλησιάζει ο καιρός, ότι 30 Ιουνίου λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις που πρέπει να γίνουν και να πούμε στους πολίτες ότι να μπουν να κάνουν δήλωση, γιατί ανεξάρτητα αν την κάνουν σήμερα ή αν την κάνουν 29 Ιουνίου, η εκαθάριση είναι συγκεκριμένη. Η πρώτη δόση τέλος Ιουλίου, η δεύτερη τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη τέλος Νοεμβρίου. Δεν κερδίζουν κάτι δηλαδή με το να το αναβάλουν αυτό το πράγμα. Απλά είναι ο φόβος ότι θα αντιμετωπίσω πλέον να πατήσω το κουμπί που λέει εκαθάριση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω, Σοφία μου, κάτι. Βεβαίως. Αυτό που κρατάς στο βιβλίο, κυκλοφόρησε πριν δύο μέρες, το ραντεβού με την εφορία, είναι ένα πρακτικό βοήθημα το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου. Δεν έχει εμπορική προοπτική, έχει περισσότερο πρακτική. Έχω το σύνθημα που το διαφημίζω αυτές τις μέρες, πιο πρακτικά δεν γίνεται. Είναι τα φυσικά πρόσωπα, σε λίγες μέρες βγαίνουν και τα νομικά πρόσωπα. Επομένως, τους φίλους μας, τους τηλεθεατές, τους λέμε ότι... Έχω να διαβάσω το Σαββατοκύριακο, Γιώργο μου. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.